Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Ακόμα μια τρίτη μαζί στο Web Radio TV της Νέας Σμύρνης με τον σταθμό NSTV στην συχνότητα www.nstv.gr/radiostring. Είμαστε εδώ ακόμα μια φορά με τις ιστορικές διαδρομές που σας παρουσιάζει ο Δημήτρης Νικολούλιας. Και όπως σας είχα υποσχεθεί και στο παρελθόν, προχωράμε στην δεύτερη
εκπομπή που περιλαμβάνει την περιήγηση που έρχεται μέχρι τις μέρες μας μέσα από τις καταγραφές που έχει κάνει ο Αριανός, ο ιστορικός της αρχαιότητας, και μας μιλάει για τον διάπλου του Ινδικού που έκανε ένας από τους μεγαλύτερους και ο καλύτερος και ο πιο αγαπητός ναύαρχος του Μεγάλου Αλεξάνδρου από την εκστρατεία του Μακεδονικού Ελληνικού στρατού με στόχο την κυρίευση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Αφού λοιπόν έχουν φτάσει στο στάδιο της επιστροφής, αποφασίζεται ο στρατός να χωριστεί στα δύο και κατεβαίνοντας στον Ινδικό, όταν φτάνουν κοντά στη θάλασσα γίνεται μια συζήτηση ποιοι θα αναλάβουν να κάνουν αυτό το πέρασμα της θάλασσας, μιας θάλασσας άγνωστης έως τότε στα πλοία αυτά τα οποία συμμετείχαν στην εκστρατεία με το ναυτικό του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και ο νέαρχος είναι ένας ο οποίος δηλώνει πρόθυμος ύστερα από μια σχετική απροθυμία και επιφύλαξη άλλων ναυάρχων και ναυτικών αξιωματούχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου να αναλάβουν ένα τέτοιο ρίσκο σε μια θάλασσα που δεν την γνώριζαν, και τον παρακαλεί να τον αφήσει να κάνει αυτός αυτή τη διαδρομή, με αποτέλεσμα ο Αλέξανδρος να του αφήσει αυτή την ευκαιρία να κάνει αυτό που ήθελε, βάζοντας τον σε θέση μάλιστα αρχιναβάρχου πλέον του στόλ του Μεγάλου Αλεξάνδρου, από την τόσο πολύ μεγάλη προθυμία που έδειξε μπροστά στην φοβισμένη αντίδραση των υπολείπων, που δεν θέλαν και τόσο εύκολα να παρουσιαστούν ως εθελοντές αυτού του εγχειρήματος. Και αφού κατεβήκανε ολόκληρο τον Ινδικό ποταμό, ο οποίος είναι κατά τα γραφόμενα ο πιο πλατής ποταμός της περιοχής, και αφού πήρανε οδηγίες από τους ντόπιους ότι έπρεπε να κάνουν τα πλοία τους χωρίς καρίνα, διότι τα πλοία τα οποία χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες στις θάλασσες είχαν καρίνα και δεν ήταν τα πλέον κατάλληλα για τη διέλευση μιας ποτάμιας διαδρομής, όπως και έπραξαν αυτοί, και ξεκινάνε το κατέβασμα. Φτάνουν λοιπόν στο σημείο που βγαίνουν στις εκβολές του Ινδικού, βγαίνοντας έξω στον Ινδικό ωκεανό, και όπου η διαδρομή που θα ακολουθούσαν και όπου είχαν συναντήσει τις όποιες δυσκολίες μέχρι να φτάσουν εκεί πέρα, είχε προσυμφωνηθεί με τον Μέγα Αλέξανδρο σε ποιο σημείο θα ξανασυναντηθούν, και ο Μέγα Αλέξανδρος ξεκίνησε με μία διαφορετική άποψη από τους έως τότε γνωστούς αρχηγούς και αρχιστράτηγους του τότε γνωστού κόσμου που είχαν κινηθεί σε αυτή την περιοχή, να ακολουθήσουν την πεπατημένη με πορεία προς την Βαβυλωνία. Εκείνος κατεβαίνει νοτιότερα και αποφασίζει να κάνει ένα εγχείρημα πολύ μεγάλο μαζί με το στρατό του και να περάσει μέσα από την έρημο της Γεδροσίας, η οποία έχει πάρα πολύ ακραίες συνθήκες, με πάρα πολύ δύσκολα περιστατικά διέλευσης, ακραίες θερμοκρασίες νύχτα και μέρα, με έλλειψη νερού, με πάρα πολλά φίδια, με πάρα πολλούς κινδύνους που
κρυβόντουσαν μέσα στην άμμο και με πάρα πολύ μεγάλες απώλειες τελικά, όπως έχει καταγραφεί. Κάπου έχασε γύρω στις 70.000 στρατό κατά τη διέλευση αυτή της πορείας του μέσα από αυτήν την έρημο, αλλά τα κατάφερε και τελικά καταλήγει να έχει περάσει την έρημο αυτήν, έχοντας μαζί του γύρω στις 15.000 στρατό. Πολλά έχουν ελεγχθεί και έχουν γραφεί για το πώς, γιατί και τι τον έκανε να έχει αυτή την επιλογή. Αυτό είναι ακόμα προς διερεύνηση ιστορική, θα έλεγα εγώ, θα τολμούσα να πω, μια και έχει να κάνει με μια εμπλοκή απόψεων που έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα του ιδίου του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τις σκέψεις του ότι μαζί του ήταν ένα μεγάλο μέρος του στρατεύματος που ήταν αυτό που του ανέκοψε την επιθυμία του για την πορεία ανατολικότερα αυτής της εκστρατείας, την οποία δεν ήθελε και δεν έλεγε να τελειώσει ο ίδιος, αλλά ουσιαστικά αναγκάστηκε από την απροθυμία και από την άρνηση του στρατεύματός τους, του στρατεύματός του, να συνεχίσει ανατολικότερα. Και έτσι αποφασίζουν την πορεία αυτή. Ο νέαρχος λοιπόν βγαίνει στη θάλασσα και για να συνεχίσουμε τα τεκτενόμενα θα σας βάλω μέσα στην διαδικασία αυτής της περιήγησης, την οποία μας αποδίδει ο μεγάλος ιστορικός, ο Αριανός, ο οποίος υπήρξε και στρατιωτικός ο ίδιος και έτσι βλέπει τα πράγματα μέσα από μια εντελώς διαφορετική ματιά, πολύ πολύ ενδιαφέρουσα, από τους καταγραφείς της ιστορίας που έχουν φτάσει έως τις μέρες μας να σώζονται πάρα πολύ μεγάλες και σπουδαίες πληροφορίες. Και για να μπούμε λοιπόν μέσα στην διαδικασία της συνέχειας αυτής της, του δεύτερου μέρους της εκπομπής, από όπου σας είχα ξεκινήσει αναφερόμενος σε αυτά που γινόντουσαν κατά την κατάβασή τους από τον Ινδό ποταμό προς τον Ινδικό ωκεανό. Στο στόμιο του λιμανιού, λέει, υπήρχε νησί σε απόσταση περίπου 2 σταδίων και το όνομα του νησιού ήταν Βίβακτα και σε όλη την περιοχή η ονομασία ήταν Σάγκαδα. Αυτό το νησί σχημάτιζε και το λιμάνι γιατί βρισκόταν στο στόμιο μπροστά στη θάλασσα. Εδώ φυσούσαν από τη θάλασσα δυνατοί άνεμοι και συνεχείς. Και επειδή ο νέαρχος φοβήθηκε μήπως οργανωθούν κάποιοι από τους βαρβάρους και στραφούν εναντίον του στρατοπέδου του και το λαιλατήσουν, άρχισε να κατασκευάζει στο μέρος αυτό ένα λίθινο τείχος. Εκεί παρέμειναν 24 μέρες. Ο νέαρχος γράφει ότι εκεί οι στρατιώτες ψάρευαν θαλασσινούς μυς και οστρακοειδή και τους λεγόμενους σωλήνες. Ότι πάρα πολύ μεγάλα ψάρια ήσαν όλα αυτά που έβρισκαν εκεί για να συγκριθούν με τα ψάρια της δικής μας θάλασσας και ότι το νερό, παρότι ήταν αλμυρό, πεινόταν. Κάποια στιγμή, μόλις σταμάτησε ο άνεμος, ξανύχθηκαν κι αυτοί στο πέλαγος. Και αφού έπλευσαν περίπου 60 στάδια, γυροβόλησαν σε αμμουδερή ακτή που υπήρχε κοντά στην παραλία και ένα ερημονήσι και έχοντας αυτό ως προκάλημα, αγκυροβόλησαν εκεί και ότι το νησί αυτό ονομαζόταν Δόμη. Νερό δεν υπήρχε στην παραλία, αλλά προχωρώντας προς τα ενδότερα περίπου 20 στάδια έπεσαν σε καλό νερό. Ύστερα συνέχισαν τον πλού νύχτα προς τα Σάραγκα σε απόσταση 300 σταδίων και εγκυροβόλησαν κοντά στις ακτές. Είναι εκπληκτικό να σκεφτόμαστε ότι εκείνες τις εποχές κάνανε πλώες νυχτερινούς σε θάλασσες τις οποίες αναρωτιέται κανείς τι είδους καταγραφές μπορεί να είχαν για ακτογραφές
και τι ήταν αυτό που τους διασφάλιζε από το να μην πέσουν θύματα ναυαγίων σε μια θάλασσα που δεν την είχαν ξαναπεράσει. Έτσι, αυτό ως μια σκέψη. Σε απόσταση περίπου 8 σταδίων από την παραλία υπήρχε και νερό. Πλέοντας από εκεί εγκυροβόλησαν στα Σάκαλα, ερημικό τόπο. Αφού πέρασαν ανάμεσα από δύο σκοπέλους τόσο κοντά μεταξύ τους που τα τυχώματα των πλοίων ακουμπούσαν και από τις δύο πλευρές στα βράχια, έπιασαν λιμάνι στο Μοροντοβάρους, διαπλέοντας περίπου 300 στάδια. Το λιμάνι ήταν μεγάλο και κυκλικό, βαθύ και ευπρόσβλητο από τα κύματα, αλλά η είσοδος σε αυτό ήταν στενή. Στη γλώσσα της περιοχής το ονόμαζαν λιμάνι των γυναικών, γιατί σε αυτόν τον τόπο άσκησε πρώτη την εξουσία γυναίκα. Πέρασαν τους κοπέλους, έπεσαν σε μεγάλα κύματα και σε τρικυμισμένη θάλασσα, αλλά το ότι πέρασαν πέρα από τους κοπέλους το έκραναν ως πολύ μεγάλο κατόρθωμα. Την επόμενη μέρα συνέχισαν τον πλού, έχοντας στα αριστερά τους, μπροστά στη θάλασσα, ένα νησί τόσο κοντά με την ακτή, ώστε μπορούσε κανένας να υποθέσει ότι το ενδιάμεσο ανάμεσα στην ακτή και στο νησί ήταν διόρυγα. Το πέρασμα αυτό ήταν 70 συνολικά στάδια. Στην ακτή υπήρχαν δέντρα, πολλά και πυκνόφυτα, και το νησί ήταν σκιερό με κάθε είδους δέντρα. Το πρωί έπλευσαν έξω από το νησί μέσα από ένα στενό με ρηχά νερά, γιατί ακόμα είχε άμποτη. Αφού έπλευσαν περίπου 120 στάδια, αγκυροβόλησαν στο στόμιο του Άραβη ποταμού. Στο στόμιο υπήρχε ένα μεγάλο και καλό λιμάνι. Το νερό όμως δεν ήταν πόσιμο, γιατί οι εκβολές του Άραβη ήταν ανάμεικτες με το νερό της θάλασσας. Αφού προχώρησαν προς τα ενδότερα περίπου 40 στάδια, βρήκαν ένα λάκο και αφού πήραν από εκεί πόσιμο νερό, γύρισαν πάλι πίσω. Κοντά στο λιμάνι υπήρχε απόκριμνο και έρημο νησί και γύρω του αλιεύματα κάθε είδους από στρακοειδή και ψάρια. Μέχρι εδώ κατοικούσαν οι Αράβοι, το τελευταίο έθνος των Ινδών, και από εκεί και πέρα δυτικά ζούσαν οι Ορίτες. Αφού λοιπόν ξεκίνησαν από τις εκβολές του Άραβη ποταμού, έπλυαν προς την χώρα των Ορειτών και αγκυροβόλησαν στα Πάγαλα, μετά από πλού 200 σταδίων στα ρηχά. Και επειδή δεν μπορούσαν να ρίξουν εκεί τις άγκυρες, τα πληρώματα παρέμειναν στα ανοιχτά μέσα στα πλοία και κάποιοι βγήκαν έξω για αναζήτηση πόσιμου νερού. Τα ξημερώματα της επόμενης μέρας ανοίχθηκαν στο πέλαγος και αφού έπλευσαν περίπου 400 στάδια, καταφτάνουν το βράδυ στα Κάβανα και αγκυροβολούν σε μια ερημική ακτή. Εκεί υπήρχαν απόκριμνα βράχια και αγκυροβόλησαν τα πλοία τους στα ανοιχτά κοντά στην ακτή. Κατά τη διάρκεια αυτού του πλού φύσηξε από την θάλασσα σφοδρός άνεμος για τα πλοία και δύο από αυτά τα πολεμικά καταστράφηκαν κατά τον πλού, όπως επίσης και ένα ελαφρύ πλοιάριο. Οι ναύτες σώθηκαν κολυμπώντας γιατί δεν έπλεαν μακριά από την ακτή. Κατά τα μεσάνυχτα ξανήχθηκαν στο πέλαγος και έπλευσαν προς τα Κόκαλα και απήχαν πολλοί από την ακτή, από όπου είχαν εκπλεύσει 200 στάδια. Τα πλοία έμειναν αγκυροβολημένα στα ανοιχτά της θάλασσας, αλλά αφού αποβίβασε ο νέαρχος τα πληρώματα στην ξηρά, στρατοπέδευσε, γιατί επιθυμούσαν πολλοί να αναπαυθούν, καθώς είχαν ταλαιπωρηθεί πολύ μέσα στη θάλασσα. Το στρατόπεδο το φρουρούσε για να το φυλάξει από τους βαρβάρους. Σε αυτό το μέρος, ο Λεωνάτος, στον οποίο ο Αλέξανδρος είχε αναθέσει την διοίκηση των Ορειτών, νίκησε σε σφοδρή μάχη τους Ορίτες και όσους βοήθησαν τους Ορίτες στη σύγκρουση αυτή και σκότωσε 6.000 εχθρούς και όλους τους αρχηγούς τους. Από τους άνδρες του Λεωνάτου σώθηκαν 15 υπείς και λίγοι πεζοί και ο σατράπης των Γεδροσίων Απολοφάνης. Και όπως μας λέει
ο Αριανός. Αυτά τα έχει γράψει, λέει, σε ένα άλλο του βιβλίο, καθώς και ο Λεωνάτος στεφανώθηκε από τον Αλέξανδρο με χρυσό στεφάνι για αυτή του την επιτυχία. Εδώ, μετά από διαταγή του Αλεξάνδρου, είχε συγκεντρωθεί σιτάρι για τον επισιτισμό του στρατού και μεταφέρονται τρόφιμα στα πλοία για να επαρκέσουν όσες και 10 ημέρες. Επισκέπασαν και όσα από τα πλοία είχαν υποστεί ζημιές κατά τον πλού και πολλοί από τους ναύτες κρίθηκαν από τον νέαρχο ότι ήταν κατά τη διάρκεια του πλού νοθροί, όσοι ήταν νοθροί, αυτούς τους παρέδωσε τον Λεωνάτο για να τους εντάξει στο πεζικό και συμπλήρωσε το ναυτικό του από στρατιώτες του Λεωνάτου. Ξεκινώντας έτσι από εκεί, έπλεαν γρήγορα και αφού διάνυσαν περίπου περί τα 500 στάδια, αγκυροβόλησαν κοντά σε έναν χυμαρόδι ποταμό, το όνομα του οποίου ήταν Τόμηρος. Υπήρχε και μία λίμνη κοντά στις εκβολές του ποταμού και στα χαμηλά μέρη, κοντά στην ακτή, κατοικούσαν άνθρωποι μέσα σε αποπνικτικές καλύβες. Όταν αυτοί είδαν αυτούς που έπλαιναν προς το μέρος τους, έμειναν έκθαμβοι και αφού απλώθηκαν κατά μήκος της ακτής, πήραν θέσεις να πολεμήσουν προς αυτούς που θα επιχειρούσαν απόβαση. Κρατούσαν χονδρές λόγχες μήκος περίπου 6 πύχης. Δεν υπήρχε αιχμή σιδερένια, αλλά η μύτη τους ήταν από το ίδιο το ξύλο πυρακτωμένο. Ήταν περίπου 600. Όταν ο νέαρχος τους είδε να περιμένουν παρατεταγμένοι, διέταξε τα πλοία να αγκυροβολήσουν σε απόσταση βολής βέλους, έτσι που να φτάνουν τα ρυπτόμενα βέλη τους στην ακτή, γιατί οι λόγχες των βαρβάρων ήταν για σύγκρουση σώμα με σώμα και δεν δημιουργούσαν φόβο να ακοντιστούν μακριά. Ο ίδιος, όσους από τους στρατιώτες τους ήταν οι πλέον ευκίνητοι και με τον πλέον ελαφρύ οπλισμό και οι πλέον έμπειροι στο κολύμπι, αυτούς τους διέταξε να πέσουν στη θάλασσα στο άκουσμα του συνθήματος. Η διαταγή προς αυτούς ήταν, αφού ο καθένας τους πέσει στη θάλασσα, να επιπλέει στο νερό, να περιμένει να έρθει κοντά του και ένας άλλος συμπολεμιστής και να μην επιτεθούν εναντίον των βαρβάρων πριν συνταχθούν σε βάθος 3 ναυτών. Τότε να κατευθύνουν εναντίον τους με πολύ πολύ μεγάλη ορμή όλα τους τα όπλα και με πολεμικές κραυγές. Ταυτόχρονα ρίχτηκαν λοιπόν στη θάλασσα από τα πλοία όλοι αυτοί που είχαν πάρει τη διαταγή να κολυμπούν βιαστικά και να παρατάσσονται εκεί και αφού έκαναν σχηματισμό κατευθυνόντουσαν με ορμή και με φωνές προς τιμή του Ενιάλιου και αυτοί που ήσαν πάνω στα πλοία φώναζαν μαζί τους και έριχναν βέλη και βλήματα από τις πολεμικές τους μηχανές εναντίον των βαρβάρων. Εκείνοι, έκθαμβοι από τη λαμπρότητα των όπλων και την ορμητικότητα της επίθεσης και δεχόμενοι πλήγματα από τα τόξα και από άλλα βλήματα, καθώς ήσαν και οι μη γυμνοί, τράπηκαν σε φυγή, χωρίς να προβάλλουν καμία αντίσταση. Και άλλοι από αυτούς σκοτώθηκαν κατά την τροπή τους σε φυγή, και άλλοι πιάστηκαν εχμάλωτοι. Μερικοί τράπηκαν προς τα βουνά. Οι εχμάλωτοι ήσαν δασίτριχοι σε άλλα σημεία του σώματος και με μακριά μαλλιά και είχαν νύχια σαν τα θηρία. Λεγόταν ότι με τα νύχια τους επεξεργάζονταν ό,τι οι άλλοι με σίδηρο και τα ψάρια με τα νύχια τους τα έσκιζαν καθώς και τα μαλακότερα από τα ξύλα. Τα άλλα πράγματα τα έκοβαν με μυτερά λιθάρια γιατί εκεί δεν υπήρχε σίδερο. Φορούσαν ρούχο από δέρματα ζώων και μερικοί από τις χονδρές μεμβράνες των μεγάλων ψαριών. Εκεί έσυραν στην ξηρά τα πλοία και επισκέβασαν όλα από όσα αυτά είχαν υποστεί ζημιές. Την έκτη μέρα ξεκίνησαν πάλι και αφού έπλευσαν 300 στάδια έφτασαν σε περιοχή που ήταν η τελευταία χώρα των ορειτών. Το μέρος αυτό ονομαζόταν Μάλανα. Όσοι ορείτες ζουν στα ενδότηρα της θάλασσας έχουν ενδυμασίες όμοιες με τις ενδυμασίες των Ινδών και για τον πόλεμο έχουν παρόμοιο οπλισμό. Η γλώσσα τους όμως, όπως και άλλες τους συνήθειες, διαφέρουν. Το μήκος του πλού στα παράλια της χώρας των Αραβίων ήταν πάνω από 1000 στάδια από το σημείο που ξεκίνησαν και το μήκος της παραλίας των Ορειτών 1600 στάδια. Και για όσους έπλεαν στην χώρα των Ινδών, γιατί το μέρος δυτικά δεν είναι Ινδία, ο νέαρχος γράφει ότι οι σκιές τους
δεν σχηματίζονταν με τον ίδιο τρόπο. Όσο δηλαδή προχωρούσαν προς τα νότια, καλύπτοντας μεγάλες αποστάσεις της θάλασσας, τους ακολουθούσαν και οι σκιές τους με νότια κατεύθυνση. Όταν όμως ο ήλιος μεσουρανούσε, όλα τα πράγματα φαίνονταν να μην σχηματίζουν σκιές. Από τα αστέρια πάλι, όσα νωρίτερα τα έβλεπαν ψηλά στον ουρανό, αλλά δεν τα έβλεπαν πια καθόλου, άλλα φαίνονταν να πλησιάζουν τη γη και άλλα που ήσαν φωτεινά στο παρελθόν συνέχεια φαίνονταν να δίουν και ταυτόχρονα να ανατέλουν. Και μου φαίνεται ότι δεν είναι αφύσικα αυτά που έγραψε ο Νέαρχος, γιατί και στην Σιήνη της Αιγύπτου κατά το θερινό ηλιοστάσιο έδειχναν ένα πηγάδι όπου και αυτό την ώρα του μεσημεριού δεν σχημάτιζε σκιά και στην Μερώη την ίδια ώρα όλα τα αντικείμενα ήσαν χωρίς σκιά. Είναι λοιπόν φυσικό και για τους Ινδούς που κατοικούν προς τον νότο να συμβαίνουν τα ίδια φαινόμενα προπαντός προς τη μεριά της Ινδικής θάλασσας και όσο αυτή εκτινόταν περισσότερο προς τον νότο. Αυτά λοιπόν έτσι ας έχουν. Μετά τους Ορίτες και προς τα ενδότερα κατοικούσαν οι Γαδρόσιοι που η χώρα τους ήταν αυτή που την διέσχισε ο Αλέξανδρος με το στρατό του πολύ πολύ δύσκολα και υπέφερε τόσα πολλά δεινά, όσα δεν υπέφερε συνολικά σε όλη του την εκστρατεία. Αυτά τα έχω γράψει στο μεγαλύτερο σχετικό σύγγραμμά μου. Ψηλά στη θάλασσα των Γαδροσίων κατοικούν οι ονομαζόμενοι ιχθυοφάγοι. Τώρα έπλεαν προς την περιοχή τους. Κατά την πρώτη μέρα και στο διάστημα της πρώτης βραδιάς επιφυλακής ξανύχθηκαν και κατάπλευσαν στα Βασίγαρα. Διάνυσαν 600 στάδια. Εκεί υπήρχε καλό λιμάνι και η Κωμόπολη πάσηρα σε απόσταση 60 σταδίων από την παραλία με τους κατοίκους της, τους Πασιρείς. Την επόμενη μέρα, πρωί-πρωί, ξανύχτηκαν στο πέλαγος και έπλαυσαν σε ένα ακροτήριο που εισχωρούσε βαθιά στη θάλασσα, ψηλό και απόκριμο. Αφού άνοιξαν φρέατα για να αντλήσουν λίγο και ακατάλληλο νερό από την ημέρα που αγκυροβόλησαν στα ανοιχτά, γιατί ξεσπούσαν κύματα πάνω στα βράχια της ακτής, την επόμενη μέρα κατάπλευσαν στα Κόλτα, διανύοντας 200 στάδια. Περιμένοντας πρωί εκεί να αγκυροβολήσουν μετά από τον πλού 600 σταδίων, στα Κάλαμα. Υπήρχε μια Κωμόπολη στην παραλία και λίγοι φοίνικες γύρω της και οι καρποί πάνω στους φοίνικες ήσαν άγουροι. Υπήρχε και ένα νησί σε απόσταση 100 σταδίων από την ακτή, ονόματι Καρνίνη. Εδώ οι κάτοικοι προσέφεραν στον Νέαρχο δώρα φιλοξενίας, πρόβατα και ψάρια. Μάλιστα γράφει ο Νέαρχος ότι τα κέρατα των προάτων είχαν την γεύση ψαριών, όπως και τα θαλασσινά πουλιά, γιατί και αυτά τρέφονταν με ψάρια, γιατί δεν υπάρχει χορτάρι στην περιοχή. Την επόμενη όμως μέρα, αφού έπλευσαν σε απόσταση 200 σταδίων, αγκυροβόλησαν στα παράλια και προχώρησαν σε μια Κωμόπολη που απήχε από την ακτή περίπου 30 στάδια. Το όνομα της Κωμόπολης ήταν Κίσα και το όνομα των παραλίων Καρβίδα. Εκεί συνάντησαν κάποια πλοιάρια που ανήκαν σε φτωχούς ψαράδες. Αυτούς δεν τους συνέλαβαν γιατί τράπηκαν σε φυκή μόλις είδαν τα πλοία του Νέαρχου να αγκυροβολούν. Ούτε στάρι υπήρχε και έλειπαν τα τρόφιμα για το μεγάλο μέρος, για το μεγαλύτερο μέρος του στρατού και αφού λοιπόν επιβιβάστηκαν στα πλοία κατσίκες, απέπλευσαν. Και αφού έπλευσαν γύρω από ένα ακροτήριο ψηλό που εισχωρούσε στη θάλασσα περίπου 150 στάδια, φτάνουν σε ένα ήρεμο λιμάνι. Εκεί υπήρχε και νερό και κατοικούσαν εκεί ψαράδες και το όνομα του λιμανιού ήτανε Μοσαρνά. Από εδώ και πέρα, όπως γράφει ο Νέαρχος, οδηγός του πλού έπλευσε μαζί τους ένας ονόματι Ιδράκης Γαδρόσιος στην καταγωγή, ο οποίος υποσχέθηκε σε αυτούς ότι θα τους συνοδεύσει μέχρι την Καρμανία. Από εκεί και πέρα δεν ήταν δύσκολος ο πλούς, αλλά υπήρχαν πολύ περισσότεροι ήρεμοι όρμοι μέχρι τον Περσικό κόλπο. Από τα Μοσαρνά ξεκινούν νύχτα
και μετά από απόσταση 750 σταδίων καταπλέον στις ακτές του Βάλωμου και από εκεί στην Κομόπολη Βάρνα. Σε απόσταση 400 σταδίων, όπου υπήρχαν πολλά φοινικόδοντρα και κήπος γεμάτος με μυρσίνες και άλλα φυτά, από τα οποία οι κάτοικοι έπλεκαν στεφάνια, εδώ για πρώτη φορά είδαν δέντρα ήρεμα και ανθρώπους να μην μοιάζουν με αγρίμια. Από εκεί και μετά, αφού είχαν κάνει ένα ταξίδι 200 σταδίων, κατέπλευσαν στα Δενδρόβοσα και τα πλοία παρέμειναν αγκυροβολημένα στα ανοιχτά. Και αφού ξεκίνησαν από εκεί μεσάνυχτα, έφτασαν στο λιμάνι του Κόφαντα, διανύοντας απόσταση μεγαλύτερη από 400 στάδια. Εδώ κατοικούσαν ψαράδες και διεθέταν πλοία μικρά και πρωτόγωνα. Δεν κοπηλατούσαν με κουπιά πάνω στο σκαρί, κατά τον ελληνικό τρόπο, αλλά έσπρωχναν το νερό από τη μία και από την άλλη πλευρά, όπως αυτοί που σκάβουν τα χωράφια. Στο λιμάνι υπήρχε πολύ νερό και καθαρό. Κατά το διάστημα της πρώτης βραδιάς της επιφυλακής, ξεκίνησαν και κατέπλευσαν προς τα Κίζα μετά από ταξίδι 800 σταδίων, όπου υπήρχε έρημη ακρογιαλιά και βράχια. Εκεί λοιπόν έριξαν τις άγκυρες στα νυχτά και πήραν το δείπνο τους πάνω στα πλοία. Από εκεί, αφού κάλυψαν πλέοντας 500 στάδια, έφτασε σε μία μικρή πόλη που ήταν κτισμένη πάνω σε ένα γύλοφο, όχι μακριά από την ακτή. Υπολογίζοντας ο νέαρχος ότι ήταν φυσικό η περιοχή αυτή να είναι καλλιεργημένη, λέει στον Αρχία, που ήταν γιος του Αναξίδωτου από την Πέλα και που ακολουθούσε και αυτό τον παράπλου του νεάρχου, ένας από τους σπουδαίους Μακεδόνες, ότι έπρεπε να καταληφθεί η πόλη, γιατί πίστευε ότι οι κάτοικοι δεν θα παρήχαν τρόφιμα στο στράτευμα με τη θέλησή τους και ότι δεν θα μπορούσαν να την κυριεύσουν ασκώντας βία και ότι θα χρειάζονταν πολιορκία και καθυστέρηση και ότι τους είχαν τελειώσει και τα τρόφιμα. Για το ότι η περιοχή παρήγαγε σιτάρι ήταν εύκολο να το συμπεράνει κανείς από τα στάχια που τα έβλεπαν να εκτείνονται μακριά πέρα από την παραλία. Αφού λοιπόν το συναποφάσισαν, διέταξε τα υπόλοιπα πλοία να προετοιμαστούν για τον απόπλου και ο Αρχίας φρόντιζε τα σχετικά με τον απόπλου. Ο ίδιος παρέμεινε με ένα πλοίο και προχωρούσε δήθεν να περιεργαστεί την πόλη, ενώ αυτός πλησίαζε προς τα τείχη. Άνθρωποι από την πόλη του έφεραν φιλικά δώρα φιλοξενίας, ψητά ψάρια σε πύλινες πιατέλες, γιατί αυτοί οι τελευταίοι από τους ιχθυοφάγους ήσαν οι πρώτοι που δεν ήσαν ομοφάγοι, και λίγα γλυκά και καρπούς από φοινικόδεντρα, και αυτός είπε ότι δέχεται ευχαρίστως τα δώρα και ότι επιθυμεί να επισκεφτεί την πόλη τους. Και αυτοί του το επέτρεψαν να μπει μέσα στην πόλη. Μόλις πέρασε τις πύλες, διέταξε δύο από τους τοξότες να φυλάγουν τη μικρή πύλη και ο ίδιος με δύο άλλους και τον Διερμηνέα, αφού ανέβηκαν πάνω στο τείχος, έδωσε το σύνθημα στον Αρχία να επιτεθεί. Εκείνος λοιπόν έδωσε το σύνθημα και ο Αρχίας έκανε αυτό που του είχε διαταχθεί. Όταν οι Μακεδόνες είδαν τη συνθηματική κίνηση, οδηγούσαν τα πλοία προς την ξηρά και πηδούσαν γρήγορα μέσα στη θάλασσα, ενώ οι βάρβαροι έτρεχαν να πάρουν τα όπλα έκθαμβοι με όσα γίνονταν. Ο Διερμηνέας που συνόδευε τον νέαρχο ανακοίνωσε σε αυτούς να δώσουν τρόφιμα στην στρατιά αν θέλουν να έχουν την πόλη του σώα. Εκείνοι έλεγαν ότι δεν έχουν και ταυτόχρονα βάδιζαν προς το τείχος. Όμως οι τοξότες του νεάρχου τους απέκρουαν καθώς έριχναν τα βέλη τους από ψηλότερα μέρη. Και όταν αντιλήφθηκαν ότι ήδη η πόλη τους ήταν υποκατοχή και λίγο μετά θα κυριευόταν, τότε παρακαλούσαν τον νέαρχο, αφού πάρει όσο στάρι είχαν, να φύγει και να μην καταστρέψει την πόλη. Τότε ο νέαρχος διατάσσει τον Αρχία να καταλάβει τις πύλες και το μέρος του τείχου όπου ήταν κοντά και ο ίδιος στέλνει άνδρες του για να διαπιστώσει αν έλεγαν την αλήθεια για την ποσότητα του σταριού. Αυτοί έδειξαν σε αυτούς άφθονο αλεύρι από αλεσμένα ψημένα ψάρια και λίγο στάρι και κρυθάρι, γιατί αυτοί συνήθιζαν να τρώνε ως βασική τροφή ψωμί από τα άλευρα των ψαριών και το σταρένιο το χρησιμοποιούσαν ως προσφάγι. Και καθώς τους επέδειξαν όλα αυτά τα πράγματα ότι πραγματικά τα είχαν, πήραν για τη διατροφή τους αυτά που βρήκαν και ξανήχθηκαν στο πέλαγος και αγκυροβόλησαν σε ένα ακροτήριο
που οι κάτοικοι της περιοχής το θεωρούσαν ιερό ήλιο χώρο. Το όνομα του ακροτηρίου ήταν η Βάγια. Από εκεί σήκωσαν άγκυρα μεσάνυχτα και μετά από πλού περίπου 1000 σταδίων φτάνουν στα Τάλμενα, λιμάνι ήρεμο. Από εκεί συνέχισαν προς την Κασανίδα, μια πόλη ερημική σε απόσταση περίπου 400 σταδίων, όπου και βρήκαν ένα ανοιγμένο πηγάδι και κοντά του να υπάρχουν άγρια φοινικόδεντρα. Από αυτά αφαίρεσαν την ψύχα και την έτρωγαν, γιατί είχαν τελειώσει τα τρόφιμα για το στράτευμα. Υποφέροντας λοιπόν από την πείνα, έπλεαν μέρα και νύχτα και προσορμίζονται σε μια έρημη ακτή. Επειδή φοβήθηκε ο νέαρχος μήπως και αποβιβαστούν στη στεριά οι άνδρες εγκαταλείψουν τα πλοία λόγω της απροθυμίας τους, έριξε άγκυρες στα ανοιχτά. Αφού ξανύχθηκαν στο πέλαγος από εκεί, αγκυροβόλησαν στην Κανάτη μετά από πλού 750 σταδίων. Εκεί υπήρχε παραλία με μικρές διόργειες. Αφού συνέχισαν να πλέουν από εκεί, καλύπτοντας αποστάσεις 800 σταδίων, προσορμίζονταν στους Τρίες, όπου υπήρχαν και μικρά και φτωχά χωριά. Οι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και εκείνοι βρήκαν λίγο στάρι και κάποιους καρπούς φοινικόδεντρων. Έκοψαν και 7 καμήλες που τις είχαν εγκαταλείψει οι κάτοικοι και τις μαγείρεψαν και αυτές να τις φάνε. Το πρωί ξανύχθηκαν πάλι στο πέλαγος και αφού κάλυψαν 300 στάδια, αγκυροβόλησαν στα Δασάγυρα, όπου εκεί κατοικούσαν λίγοι νομάδες. Από εκεί σήκωσαν άγκυρες και ταξίδεψαν χωρίς ανάπαυση νύχτα και μέρα και μετά από απόσταση 1100 σταδίων πέρασαν πέρα από το έθνος των ιχθυοφάγων, αφού υπόφεραν πολλά δεινά στην πορεία από την έλλειψη τροφίμων. Και δεν αγκυροβόλησαν στην ακτή, γιατί υπήρχαν απόκρημνοι βράχοι σε μεγάλη έκταση, αλλά έριξαν άγκυρες στις ανοιχτές θάλασσες. Το συνολικό μήκος του παράπλου της χώρας των ιχθυοφάγων ξεπερνάει τις 10.000 στάδια. Οι ιχθυοφάγοι, όπως το λέει και το όνομά τους, τρέφονται με ψάρια. Και μάλιστα λίγοι από αυτούς τα ψαρεύουν, γιατί λίγοι έχουν πλοιάρια για ψάρεμα και λίγοι είναι εξασκημένοι στο ψάρεμα, ενώ οι περισσότεροι τα εξασφαλίζουν από την άμποτη. Κάποιοι μάλιστα διαθέτουν για αυτόν τον σκοπό δίχτυα και το μήκος για πολλά από αυτά φτάνει μέχρι και τα 2 στάδια. Τα δίχτυα τα πλέκουν με υλικό από τους φλοιούς των φοινικόδεντρων, στρέφοντας τον φλοιό όπως το λινάρι. Όταν αποσυρθούν τα νερά της θάλασσας, όπου το μέρος μένει ξερό, το μεγαλύτερο τμήμα του δεν έχει ψάρια. Όπως υπάρχουν βαθουλώματα, περιμένει μία ποσότητα νερού και εκεί μέσα υπάρχουν πάρα πολλά ψάρια. Αλλά είναι μικρά, άλλα είναι μεγάλα, ρίχνονται λοιπόν εκεί τα δίχτυα για να πιάσουν τα ψάρια. Τα πιο μαλακά από αυτά τα τρώνε ομά, όπως τα αλλιεύουν από τα νερά. Τα μεγαλύτερα και σκληρότερα τα ξηραίνουν στον ήλιο και όταν αποξηραθούν καλά, τα κόβουν και παρασκευάζουν από αυτά αλεύρι και ψωμί. Έπειτα ψήνουν το προζύμι από αυτό το αλεύρι και τα κοπάδια τους επίσης τρέφονται με άλευρα ψαριών, γιατί η περιοχή δεν έχει λιβάδια και ούτε φυτρώνει εκεί χορτάρι. Ψαρεύουν και καβούρια, σε πολλά μέρη και οστρακοειδή και κοχύλια. Το αλάτι σχηματίζεται μόνο του στην περιοχή. Από αυτά τα ψάρια παράγουν και το λάδι. Οι περισσότεροι από αυτούς ζούσαν σε ερημικούς τόπους και σε άδενδρη περιοχή και σε μέρη που δεν παρήγαγαν ημερούς καρπούς και αυτούς βέβαια, σε αυτούς βέβαια η όλη διατροφή γίνονταν με ψάρια και μόνο πολύ πολύ λίγοι καλλιεργούσαν ένα μέρος της γης και το στάρι το χρησιμοποιούσαν ως προσφάγη μετά τα ψάρια, γιατί η κανονική τους τροφή ήσαν αυτά. Οι πιο πλούσιοι από αυτούς έκαναν σπίτια από τα κτίνη που ξέβραζε η θάλασσα, παίρνοντας τα οστά τους και χρησιμοποιώντας τα αυτά στην θέση των ξύλων. Για πόρτες χρησιμοποιούσαν τα πιο πλατιά οστά τους, οι περισσότεροι και οι φτωχότεροι έκαναν τα σπίτια τους με αγκάθια των ψαριών. Η μεγάλη εκείνη θάλασσα εξέτρεφε μεγάλα κήτη και ψάρια, πολύ πολύ μεγαλύτερα από την Μεσόγειο θάλασσα. Ο νέαρχος γράφει ότι όταν έπλεαν κοντά στους Κιίζους, κατά το πρωί
είδαν να υψώνεται νερό από τη θάλασσα όπως από μια ανεμοθύελα και έκθαμβοι ρώτησαν να μάθουν από εκείνους που τους οδηγούσαν στον πλού τι ήταν και πού οφειλόταν αυτό το φαινόμενο. Και εκείνοι απάντησαν ότι τα κύτη που διέσχιζαν τη θάλασσα φυσούσαν προς τα πάνω το νερό. Γράφει ακόμα ότι έπεσαν τα κουπιά από τα χέρια των έκθαμων αυτών και ότι εκείνος τους πλησίαζε και τους έδιδε θάρρος και λέγοντάς τους, τους διέτασε να παρατάσουν τα πλοία όπως σε ναυμαχία και να συνεχίζουν την κοπηλασία φωνάζοντας όλοι μαζί στην μετοπική παράταξη με γρήγορα και δυνατά χτυπήματα των κουπιών τους. Αφού λοιπόν ανάκτησαν το θάρρος, συνέχισαν όλοι μαζί τον πλού σύμφωνα με τη διαταγή. Όταν λοιπόν πλησίαζαν στα κήτη, ο κρότος αυτός από την κοπηλασία έφτανε στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση. Έτσι, τα κήτη τρομαγμένα φάνηκαν να εξαφανίζονται στο βυθό μπροστά από τις πρόρες των πλοίων, αλλά μετά από λίγο ξανάβγαιναν πίσω από τις πρίμνες και φυσούσαν πάλι το νερό της θάλασσας σε μεγάλα ύψη. Τότε οι ναύτεζοι το κράβγασαν για την αναπάντεχη σωτηρία τους και επενούσαν τον νέαρχο για την τόλμη και την εξυπνάδα του. Μερικά από αυτά τα κήτη ξεβράζονταν σε πολλά μέρη της περιοχής όπου επικρατούσε άμποτη, κολλώντας στα βράχια και άλλα εξωθούνταν προς την ξηρά από τις μεγάλες θαλασσοταραχές και έτσι ψοφούσαν και σάπιζαν και περιβαλλόμενα από νερά έχαναν τις σάρκες τους και στη συνέχεια τα οστά τους τα χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι της περιοχής για να κάνουν τα σπίτια τους. Τα οστά των πλευρών από τα μεγάλα ψάρια τα χρησιμοποιούσαν για δοκάρια στην κατασκευή των σπιτιών και τα μικρότερα για στέγες. Τα οστά πάλι των σιαγώνων τα χρησιμοποιούσαν ως πόρτες, καθώς το μήκος πολλών από αυτά ξεπερνούσε τις 5 οργιές. Όσο έπλεαν κοντά στην χώρα των ιχθυοφάγων, άκουσαν μία διάδοση για κάποιο νησί που απήχε από την στεριά περίπου 100 στάδια και ήταν ακατοίκητο. Οι ντόπιοι έλεγαν ότι αυτό το νησί ήταν αφιερωμένο στον ήλιο και ονομάζονταν Νάσαλα και δεν ήθελε κανείς να πλεύσει σε αυτό και όταν κάποιος το πλησίασε από άγνοια εξαφανιζόταν. Και ο νέαρχος γράφει ότι ένα ελαφρύ τους πλοιάριο με πλήρωμα Αιγυπτίων εξαφανίστηκε κοντά σε αυτό το νησί και ότι σχετικά με αυτό οι οδηγοί του πλού έλεγαν ότι εξαφανίστηκε γιατί έπλευσαν προς το νησί από άγνοια. Τότε ο νέαρχος έστειλε μία πεντικότορο να περιπλέψει γύρω από το νησί με διαταγή να μην αποβιβαστούν οι ναύτες στο νησί αλλά να φωνάξουν δυνατά αναζητώντας τους άνδρες πλέοντας ΣΥΡΙΖΑ στο νησί, επαναλαμβάνοντας το όνομα του κυβερνήτη και κάθε άλλο που γνώριζαν το όνομά του. Και όταν δεν απάντησε κανένας, γράφει ότι τότε κατέπλευσε ο ίδιος το νησί και αποβιβάστηκε και διαπίστωσε ότι η διάδοση για το νησί ήταν μύθος χωρίς περιεχόμενο. Είχε ακούσει και άλλη φήμη για το νησί, ότι τάχα κατοίκησε σε αυτό το νησί μία από τις Νιηρίδες. Δεν αναφερόταν όμως το όνομα της Νιηρίδας. Όποιος την πλησίαζε καλοπερνούσε μαζί της, αλλά τον μεταμόρφωνε σε ψάρι και τον πετούσε στη θάλασσα. Οργισμένος ο ήλιος με τη συμπεριφορά της Νιηρίδας, την διέταξε να μετακομίσει από το νησί, αυτή δέχτηκε να μετακομίσει, αλλά παρακάλεσε τον ήλιο να σταματήσει το κακό της και ο ήλιος το δέχτηκε. Και τους ανθρώπους που τους είχε μεταμορφώσει σε ψάρια, τους επανέφερε ο ήλιος, από λύπηση, και τους έκανε πάλι ανθρώπους. Και από αυτούς, όσοι κατάγονταν από το γένος των ιχθυοφάγων μέχρι την εποχή του Αλεξάνδρου, για το ότι ο νέαρχος τα αποδεικνύει αυτά τα ψεύδη, εγώ βέβαια δεν τον επαινώ για την πολυπραγμοσύνη του και τη σοφία του και ούτε τα θεωρώ πολύ δύσκολα να αποδειχτούν, γιατί γνωρίζω ότι είναι άσχημο να αποδεικνύει κανείς επιλεκτικά τις παλαιές παραδόσεις ως ψευδείς. Πάνω από τους ιχθυοφάγους και προς την ενδοχώρα ζουν οι γαδρόσιοι σε χώρα άγονη και αμουδερή, όπου δεινοπάθησε στο μέγιστο βαθμό η στρατιά του Αλεξάνδρου και ο ίδιος ο Αλέξανδρος, όπως το έχω αφηγηθεί και σε ένα άλλο μου σύγγραμμα. Όταν λοιπόν από την χώρα των ιχθυοφάγων
κατέπλευσε το στράτευμα στην Καρμανία, έριξαν άγκυρες στα ανοιχτά, γιατί βραχώδη μέρη της ακτής εισχωρούσαν στη θάλασσα. Από εκεί δεν έπλεαν πια με κατεύθυνση την δύση του ήλιου, αλλά τα πλοία τους ακολουθούσαν πορεία περισσότερο δυτικά και βόρεια μαζί. Η Καρμανία ήταν πιο δασώδης και καρπερή χώρα από την χώρα των ιχθυοφάγων και από την χώρα των ορειτών και με πολύ περισσότερη βλάστηση και περισσότερα νερά. Αγκυροβόλησαν λοιπόν στην Βάδη, κατοικημένη περιοχή της Καρμανίας, που είχε πολλά ήμερα δέντρα. Εκτός από ελιά και με ωραία αμπέλια και με παραγωγή σιταριού. Ξεκινώντας από εκεί λοιπόν και πλέοντας 800 στάδια, προσορμίζονται σε μια ερημική ακτή και βλέπουν ότι εισχωρούσε στη θάλασσα ένα απόκριμνο ακροτήριο σε μεγάλη έκταση και φαινόταν ότι το ακροτήριο αυτό απήχε από την ακτή απόσταση ταξιδιού περίπου μίας μέρας. Όσοι γνώριζαν αυτά τα μέρη έλεγαν ότι αυτό το μεγάλο ακροτήριο ανήκε στην Αραβία και ονομαζόταν Μάκετα. Από εκεί εξάγονταν στους Ασσύριους η κανέλα και άλλα παρόμοια μπαχαρικά. Από την ακτή αυτή, όπου είχε εγκυροβολήσει στα ανοιχτά ο στόλος και από το ακροτήριο που το έβλεπαν απέναντι να εισχωρεί στην θάλασσα, απλώνεται προς τα μέσα ο κόλπος, όπως πιστεύω εγώ και πίστευε και το ίδιο και ο νέαρχος, που φυσικά εκεί είναι η Ερυθρή θάλασσα. Όταν είδαν αυτό το ακροτήριο, ο Ονυσίκριτος διέταξε να πλεύσουν προς τα εκεί για να μην ταλαιπωρηθούν κοπηλατώντας προς τον κόλπο. Τότε ο νέαρχος είπε στον Ονυσίκριτο ότι είναι αφελής. Αν αγνοεί για ποιο λόγο ακολούθησε αυτή την πορεία ο στόλος με την εντολή του Αλεξάνδρου, σαφώς είναι αφελής. Ασφαλώς όμως, όχι επειδή υπήρχε αδυναμία να διασωθεί όλο το στράτευμά του ακολουθώντας πορεία από την ξηρά, γι' αυτό έστειλε το στόλο, αλλά γιατί επιθυμούσε να διερευνηθεί κατά τον παράπλου όλη η περιοχή, οι ακτές και οι όρμοι και τα νησάκια και όποιον κόλπο εισχωρούσε βαθιά, να τον πλέψουν στα γρήγορα και να τον γνωρίσουν. Να γνωρίσουν όλες τις παραθαλάσσιες πόλεις και τις έφορες και τις άγονες περιοχές. Δεν έπρεπε λοιπόν να καταστρέψουν την όλη προσπάθεια καθώς βρίσκονταν στο τέλος των ταλαιπωριών τους, τώρα που δεν αντιμετώπιζαν πια κατά τον πλού και έλλειψη τροφίμων. Μάλιστα, φοβόταν μήπως επειδή το ακροτήριο εκτινόταν προς τα νότια, έπεφταν σε καμιά περιοχή ερημική και άνυδρη και πολύ θερμή από καύσωνες. Επικράτησε αυτή η άποψη και μου φαίνεται ότι ο νέαρχος έσωσε κυριολεκτικά το στρατό του με αυτά που είπε. Γιατί υπήρχε διάδοση ότι εκείνο το ακροτήρι και η περιοχή προς τα ενδότερα ήταν όλη ερημική και υπέφερε από έλλειψη νερού. Σήκωσαν λοιπόν άγκυρες και από την ακτή αυτή έπλευσαν παράλληλα προς την στεριά και μετά από πλού 700 σταδίων αγκυροβόλησαν σε άλλη ακτή, το όνομα της οποίας ήτανε Νεόπτανα. Το επόμενο πρωί ξανύχτηκαν πάλι στο πέλαγος και αφού κάλυψαν 100 στάδια, αγκυροβόλησαν στον ποταμό Άναμι. Η περιοχή ονομαζόταν Αρμόζια. Το μέρος αυτό ήταν πλούσιο και παρήγε κάθε είδους άγαθα, αλλά δεν είχε ελαιόδεντρα. Εδώ αποβιβάστηκαν από τα πλοία και χαρούμενοι ξεκουράζονταν μετά από τόσες ταλαιπωρίες, αναλογιζόμενοι πόσα δεινά υπέφεραν στο πέλαγος και στην χώρα των ιχθυοφάγων και στις ερημίες των περιοχών που οι άνθρωποι έμοιαζαν με θηρία, προσθέτοντας και τις δικές τους στερήσεις. Μερικοί από αυτούς προχώρησαν από την ακτή προς τα ενδότερα και καθώς απομακρύνθηκαν από τη στρατιά, ο ένας αναζητούσε τον άλλον. Εκεί συνάντησαν έναν άνθρωπο να φοράει ελληνική χλαμίδα και να είναι ντυμένος κατά τα άλλα όπως και οι Έλληνες και να μιλάει ελληνικά. Και διηγούνταν ότι δάκρυσαν οι πρώτοι που τον είδαν, τόσο παράξενο τους φάνηκε να δουν Έλληνα άνθρωπο μετά από τόσα δεινά και να ακούσουν ελληνική φωνή. Και τον ρωτούσαν από πού έχει έλθει αυτός και ποιος είναι.
και εκείνος απαντούσε ότι αποκόπηκε από το στρατόπεδο του Αλεξάνδρου και ότι δεν είναι μακριά το στρατόπεδο και ότι όπως και ο ίδιος ο Αλέξανδρος. Αυτόν τον άνθρωπο με ζητοκραυγές και χειροκροτήματα τον οδήγησαν στον έαρχο και εκείνος είπε τα πάντα στον έαρχο και ότι το στρατόπεδο και ο βασιλιάς απέχουν από την ακτή απόσταση περίπου 5 ημερών. Είπε στον έαρχο ότι θα τον φέρει στο διοικητή της περιοχής και τον έφερε. Μαζί του ο νέαρχος συνεννοείται πώς θα προχωρήσει προς τον Αλέξανδρο. Έπειτα επέστρεψε στα πλοία, το επόμενο πρωί τράβηξε τα πλοία στην Αμμουδιά για να επισκευάσουν όλα αυτά όσα είχαν υποστεί ζημιές κατά τον παράπλου που είχαν ήδη κάνει και ταυτόχρονα γιατί αποφάσισε να αφήσει σε αυτό το μεγάλο μέρος το περισσότερο από τον αριθμό των αυτών του. Περιβάλλει λοιπόν με διπλό χαράκωμα τον αύσταθμο και κατασκευάζει χωμάτινο τείχος και διανοίγει μια βαθιά τάφρο από την όχθη του ποταμού μέχρι την ακτή όπου είχαν ανασυρθεί τα πλοία. Ενώ ο νέαρχος φροντίζει για αυτά, ο διοικητής της περιοχής, επειδή είχε πληροφορηθεί ότι ανησυχούσε πολύ ο Αλέξανδρος για την τύχη αυτής της αποστολής, έκρινε ότι θα αμοιβόταν καλά από τον Αλέξανδρο αν πρώτος του ανακοίνωνε τη σωτηρία του στρατού και ότι μετά από λίγο θα κατέφτανε και ο νέαρχος για να συναντήσει τον βασιλιά. Έτσι, ακολουθώντας έφυπος τον συντομότερο δρόμο, αναγγέλει όντως τον Αλέξανδρο ότι έρχεται προς συνάντησή του ο ίδιος ο νέαρχος. Τότε λοιπόν ο Αλέξανδρος, αν και δεν πίστεψε στα λόγια εκείνου, όμως χάρηκε με την είδηση όπως ήταν φυσικό. Και καθώς περνούσαν οι μέρες η μία μετά την άλλη και υπολογίζοντας τον χρόνο της είδησης δεν φαινόταν να επαληθεύεται η αναγγελία και από τους απεσταλμένους διαδοχικά να οδηγήσουν στον Αλέξανδρο τον νέαρχο, άλλοι επέστρεφαν άπρακτοι γιατί βάδιζαν κάποιο διάστημα του δρόμου και δεν συναντούσαν κανένα και άλλοι προχωρώντας περισσότερο και καθώς δεν έβρισκαν τον νέαρχο επέστρεφαν και αυτοί και τότε ο Αλέξανδρος διατάζει να συλλάβουν εκείνον τον άνθρωπο με την ιδέα ότι του ανακοίνωσε ψεύτικη ιδέα και του επαύξησε τη λύπη με την μάταια προσδοκία και ότι ο ίδιος ολοφάνερα έδειχνε στην όψη και στη συμπεριφορά του ότι είχε καταβληθεί από μεγάλη λύπη. Στο μεταξύ, κάποιοι από αυτούς που είχαν στείλει για αναζήτηση του νεάρχου με άλογα και με άμαξες για τη μεταφορά του, συναντούν στο δρόμο τον ίδιο τον νέαρχο και τον αρχία με 5 ή 6 συνοδούς τους. Και όταν τους συνάντησαν, ούτε τον ίδιο τον νέαρχο αναγνώρισαν, ούτε τον αρχία. Τόσο πολύ διαφορετικοί τους φάνηκαν, με μακριά μαλλιά και λερωμένοι και γεμάτη αλμύρα και με γυρτά σώματα και κάτοχροι από την ξαγρύπνια και από τις ταλαιπωρίες. Αλλά όταν ρωτήθηκαν από εκείνους πού ήταν ο Αλέξανδρος, αυτοί τους υπέδειξαν τον χώρο και προχώρησαν πάνω στα λογά τους. Ο αρχίας το κατάλαβε και είπε στον νέαρχο: «Νέαρχε, νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι βαδίζουν στον ίδιο δρόμο με εμάς, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί έχουν σταλεί για να αναζητήσουν εμάς. Το ότι δεν μας αναγνώρισαν δεν το θεωρώ παράξενο. Είμαστε σε τέτοια χάλια ώστε να μην αναγνωριζόμαστε. Ας πούμε λοιπόν σε αυτούς ποιοι είμαστε και ας ρωτήσουμε εμείς για ποιο λόγο ακολουθούν έφυποι αυτόν τον δρόμο». Ο νέαρχος έκρινε ότι μιλούσε σωστά ο αρχίας και τους ρώτησαν πού πηγαίνουν και εκείνοι απάντησαν ότι ψάχνουν τον νέαρχο και το ναυτικό του στράτευμα. Και εκείνος τότε τους είπε: «Εγώ είμαι ο νέαρχος και αυτός εδώ είναι ο αρχίας. Εμπρός λοιπόν, πάρτε μας και εμείς θα διηγηθούμε στον Αλέξανδρο τα σχετικά με την αποστολή μας». Αφού λοιπόν τους επιβίβασαν στις άμαξες, γύρισαν τροχάδιν πίσω. Και κάποιοι από αυτούς που ήσαν αυτοί που ήθελαν να προλάβουν να ανακοινώσουν τα ευχάριστα νέα, έτρεξαν στον Αλέξανδρο και αναφέρουν ότι ο ίδιος ο νέαρχος μαζί του και ο αρχίας και 5 άλλοι οδηγούνται σε σένα. Αλλά για το υπόλοιπο ναυτικό στράτευμα δεν ήξεραν να πούν τίποτα άλλο. Συνδυάζοντας αυτό ο Αλέξανδρος, ότι δηλαδή εκείνοι σώθηκαν παράτολμα και ότι ολόκληρο το ναυτικό του είχε καταστραφεί, δεν χαιρόταν και τόσο πολύ για τη σωτηρία του νεάρχου και του αρχία, όσο λυπόταν που χάθηκε ολόκληρη η ναυτική του στρατιά. Δεν είχαν υποθεί τα πάντα και έφτασαν και ο νέαρχος και ο αρχίας. Μόλις και με τα βίας τους αναγνώρισε ο Αλέξανδρος. Το ότι τους έβλεπε με μακριά μαλλιά και ρακένδι τους επαύξησε ακόμα περισσότερο τη λύπη του για την τύχη του υπόλοιπου ναυτικού στρατεύματός του.
αφού έπιασε από το χέρι τον έαρχο και τον απομόνωσε από τους υπόλοιπους εταίρους και τους υπερασπιστές του, έκλαιγε για πολλή ώρα και μετά, αφού συνήλθε, είπε: «Το ότι εσύ βέβαια και ο αρχίας γυρίσατε σώοι μετριάζει τη θλίψη μου για όλη τη συμφορά. Τα πλοία όμως και η στρατιά με ποιον τρόπο καταστράφηκαν?» Ο νέαρχος πήρε το λόγο και του είπε: «Βασιλιά μου, και τα πλοία έχουν διασωθεί και ο στρατός. Εμείς έχουμε έλθει εδώ να σου ανακοινώσουμε αυτοπροσώπως τη σωτηρία τους». Τότε έκλαψε πιο πολύ ο Αλέξανδρος, γιατί του φαινόταν ακόμα πιο προσδιοδόκητη η σωτηρία του στρατού. Ύστερα ρωτούσε πού είναι αγκυροβολημένα τα πλοία και εκείνος απάντησε: «Αυτά επισκευάζονται τραβηγμένα στην αμμουδιά της εκβολής του Άναμι ποταμού». Ο Αλέξανδρος τότε ορκίστηκε στον Δία των Ελλήνων και στον Άμωνα της Αφρικής ότι με αυτά τα νέα χαίρεται ακόμα περισσότερο από το ότι είχε κατακτήσει ολόκληρη την Ασία, γιατί η λύπη του για την υποτιθέμενη απώλεια της στρατιάς εξισορροπήθηκε με όλη την υπόλοιπη ευτυχία του. Ο διοικητής της περιοχής που τον είχε συλλάβει ο Αλέξανδρος, γιατί τάχα είχε δώσει μια παραπλανητική ενημέρωση, όταν είδε τον νέαρχο μπροστά του, πέφτει στα γόνατά του και του λέει: «Εγώ είμαι αυτός που ανακοίνωσα στον Αλέξανδρο ότι έχετε φτάσει εδώ σώοι. Βλέπεις βέβαια που βρίσκομαι?» Έτσι παρακάλασε ο νέαρχος τον Αλέξανδρο να ελευθερώσει τον άνδρα και πράγματι αφέθηκε ελεύθερος. Ύστερα ο Αλέξανδρος προσέφερε ευχαριστίες και θυσίες για τη σωτηρία του στρατού του στον Δία Σωτήρα και στον Ηρακλή και στον Απόλλωνα που απομακρύνει το κακό και στον Ποσειδώνα και σε όλους τους άλλους θεούς της θάλασσας και διοργάνωσε αθλητικούς και μουσικούς αγώνες καθώς και παρέλαση και βάδιζε πρώτος ο νέαρχος μέσα στην παρέλαση ραντιζόμενος από τη στρατιά με δάφνες και με άνθη. Και όταν τελείωσαν αυτά, λέει ο Αλέξανδρος τον νέαρχο: «Εγώ, νέαρχε, δεν θέλω ούτε να κινδυνεύσεις περισσότερο, ούτε να ταλαιπωρηθείς άλλο. Αλλά θα αναλάβει στη συνέχεια άλλο στην ηγεσία του ναυτικού, ώσπου να φτάσει αυτό στα Σούσα». Και ο νέαρχος απάντησε: «Βασιλιά μου, εγώ συμφωνώ να πειθαρχήσω σε όλα και αυτό είναι υποχρέωσή μου. Αλλά αν θέλεις να με ευχαριστήσεις, μην το κάνεις αυτό, αλλά επέτρεψέ μου να διοικήσω ως το τέλος το ναυτικό, μέχρι ότου οδηγήσω σώα τα πλοία σου στα Σούσα. Και ας μη μου έχουν ανατεθεί από σένα τα δύσκολα και αξεπέραστα, ενώ τα εύκολα και αυτά που ήδη αγγίζουν έτοιμη δόξα, να μου αφαιρεθούν και να παραδοθούν στα χέρια άλλου». Ο Αλέξανδρος το σταμάτησε ενώ εκείνος ακόμα μιλούσε και είπε επιπλέον ότι του χρωστά ευγνωμοσύνη. Έτσι τον στέλνει πίσω στα πλοία με λίγους στρατιώτες να τον ακολουθούν, γιατί θα περνούσε τάχα μέσα από φιλικά εδάφη. Όμως η πορεία του προς τη θάλασσα δεν έγινε χωρίς κινδύνους, αλλά είχαν συγκεντρωθεί από τα γύρω μέρη όλοι οι βάρβαροι και κατέλαβαν και τα οχυρωμένα μέρη της Καρμανίας, γιατί ο σατράπης τους είχε εκτελεστεί ύστερα από τη διαταγή του Αλεξάνδρου και ο πρόσφατα διορισμένος Κλειπτόλεμος δεν είχε ακόμα τον πλήρη και απόλυτο έλεγχο της χώρας. Δυο λοιπόν και τρεις φορές τη μέρα αναγκάστηκαν να συγκρουστούν με τους βαρβάρους που εμφανίζονταν αλλεπάλληλα μπροστά τους και έτσι, χωρίς να αναπαυθούν καθόλου και με κόπο και με δυσκολία, έφτασαν στη θάλασσα και σώθηκαν. Εκεί ο νέαρχος προσέφερε θυσίες στον Δία Σωτήρα και διοργάνωσε αθλητικούς αγώνες. Αφού λοιπόν επιτέλεσε μετάξι τις υποχρεώσεις του προς το Θεό, έπειτα ξανήχθηκαν στο Πέλαγος και αφού πέρασαν κοντά από ένα ερημικό και βραχώδες νησί, αγκυροβόλησαν σε ένα άλλο νησί, μεγάλο και κατοικούμενο, μετά από περίπου πλού 300 σταδίων από το σημείο από όπου ξεκίνησαν. Το ερημονήσι ονομάζονταν Οργάνα και εκείνο το οποίο εγκυροβόλησαν ονομάζονταν Οάρακτα. Εκεί υπήρχαν αμπέλια και φοίνικες και παραγόταν και στάρι. Το μήκος του νησιού έφτανε περίπου τα 800 στάδια. Ο διοικητής του νησιού Μαζίνης
τους συνόδευσε στον Απόπλου μέχρι τα Σούσα, μπαίνοντας οδηγός εθελοντικά. Έλεγαν ότι στο νησί αυτό έδειχναν και τον τάφο του πρώτου αρχηγού αυτής της χώρας. Το όνομα αυτού ήταν Ευρύθρης, από τον οποίο πήρε την ονομασία και αυτή η θάλασσα. Και αφού σήκωσαν τις άγκυρες, ξεκίνησαν. Κάλυψαν απόσταση πλέοντες στις ακτές του νησιού περίπου 200 στάδια και αγκυροβόλησαν πάλι στο ίδιο νησί, και από εκεί βλέπουν απέναντι ένα άλλο νησί που απήχε από το μεγάλο πάνω από 40 περίπου στάδια. Αυτό λεγόταν ότι ήταν αφιερωμένο στον Ποσειδώνα και Άβατο. Κατά το πρωί ξανύφθηκαν στο πέλαγος και τους πιάνει μία δυνατή άμποτη, ως τρία από τα πλοία του ξόκυλαν, προσάραξαν στην ξηρά και άλλα πλέοντας με κίνδυνο ανάμεσα σε βράχια σώθηκαν στα ανοιχτά της θάλασσας. Αυτά που είχαν ξοκύλει, μόλις εκδηλώθηκε η παλήρια, βρέθηκαν πάλι μέσα στη θάλασσα και την δεύτερη μέρα έφτασαν εκεί όπου ήσαν και τα υπόλοιπα πλοία. Αφού έπλευσαν από εκεί 400 στάδια, αγκυροβόλησαν σε άλλο νησί που απήχε από τη στεριά περίπου 300 στάδια. Από εκεί απέφλεσαν το πρωί, παρακάμπτοντας στα αριστερά τους ένα ερημονήσι. Το όνομά του ήταν Πύλωρα και προσορμίζονται στην Ιδωδόνη, μικρό χωριό και φτωχό σε όλα εκτός από το νερό και ψάρια. Ήταν βέβαια και αυτοί οι ιχθυοφάγοι αναγκαστικά, αφού ζούσαν σε ένα άγωνο μέρος και αφού είχαν μόνο νερό και μόνο ψάρια για να τραφούν. Αφού πήραν λοιπόν νερό, κατέπλευσαν προς το τάρσιο ακροτήριο που εκτείνονταν από την θάλασσα αφού καλύψουν περίπου 300 στάδια. Από εκεί έπλευσαν προς την Κετέα, νησί έρημο και ισόπεδο. Αυτό λεγόταν ότι ήταν αφιερωμένο στον Ερμή και στην Αφροδίτη. Έπλευσαν μέχρι εκεί 300 στάδια. Σε αυτό το νησί, επί πολλά χρόνια, αφήνοντας ως αφιερώματα στον Ερμή και στην Αφροδίτη πρόβατα και γίδια, αλλά και αυτά τα έβλεπε κανείς εξαγριωμένα από τον χρόνο και από την ερημιά. Μέχρι εδώ ήταν η Καρμανία. Τα από εδώ και πέρα, δυτικά, τα κατήχε η Περσία. Και πριν να μπούμε σε αυτή την περιγραφή, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.
1-2. Συνεχίζουμε λοιπόν την περιγραφή αυτή που μας έχει αφήσει μέσω του Αριανού ο ναύαρχος του Μεγάλου Αλεξάνδρου Νέαρχος και για τον οποίο πολλές φορές έχουμε ακούσει να γίνεται τον τελευταίο καιρό συζήτηση ότι εάν στον Λόφο Καστά είναι ένας τάφος κάποιου επιφανούς, ότι αυτός μπορεί να είναι ο τάφος του ναυάρχου του Μεγάλου Αλεξάνδρου του Νεάρχου, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία για το τι είναι ακριβώς εκεί. Απλώς το υπενθυμίζω, ο Νέαρχος καταγωγής Κρητικής, ο οποίος όμως έζησε μέχρι και την τελευταία περίοδο της ζωής του στην Αμφίπολη. Να συνεχίσουμε λοιπόν την περιήγησή μας αυτή και μπαίνοντας λοιπόν μέσα στην περιοχή αυτή η οποία ανήκει στην Περσία, το μήκος του παράπλου στα παράλια της Καρμανίας έφτασε τα 3.700 στάδια. Ζούσαν όπως οι Πέρσες, καθότι είναι και γείτονες με τους Πέρσες και για τον πόλεμο επίσης έχουν τον ίδιο οπλισμό. Αφού σήκωσαν άγκυρες από εκεί, άρχισαν να πλέουν στα παράλια της Περσίας και φτάνουν το μέρος Ήλα, όπου σχηματιζόταν λιμάνι μπροστά σε ένα μικρό και έρημο νησί. Το όνομα του νησιού ήταν Καϊκάνδρος και ο πλούς προς τα εκεί είναι 400 στάδια. Τα χαράματα έπλευσαν προς άλλο νησί κατοικούμενο και εγκυροβόλησαν εκεί, όπου ο Νέαρχος γράφει ότι αλίευαν μαργαριτάρια όπως και στην Ινδική θάλασσα. Αφού έπλευσαν σε ένα ακροτήρι αυτού του νησιού σε απόσταση περίπου 40 στάδια, αγκυροβόλησαν εκεί. Από εκεί αγκυροβολούν σε ένα καλό λιμάνι κάτω από ένα ψηλό βουνό ονόματι Όχος, και εκεί ζούσαν και ψαράδες. Αφού έπλευσαν και από εκεί απόσταση 450 σταδίων, αγκυροβολούν στους Αποστάνους, εκεί ναυλοχούσαν και πολλά άλλα πλοία και υπήρχε και Κωμόπολη που απήχε από την θάλασσα 60 στάδια. Και αφού σήκωσαν άγκυρες νύχτα από εκεί, φτάνουν σε έναν κόλπο που είχε στις ακτές του πολλά χωριά. Ο πλούς ήταν 400 στάδια. Αγκυροβόλησαν στις υπόρειες του βουνού. Εκεί υπήρχαν φοίνικες πολύ και όσα άλλα καρποφόρα δέντρα υπάρχουν και στην Ελλάδα. Αφού έφυγαν από εκεί, φτάνουν μετά από πλού περίπου 600 σταδίων στα Γόγανα, κατοικημένη περιοχή, και αγκυροβόλησαν στις εκβολές ενός ορμητικού ποταμού ονόματι Αραιών. Εκεί δυσκολεύτηκαν να αγκυροβολήσουν γιατί η είσοδος προς το στόμιο ήταν στενή, καθώς η άμποτη καθιστούσε κυκλικά προς τις εκβολές ρηχό το μέρος. Από εκεί λοιπόν πάλι μετά από πλού 800 σταδίων αγκυροβόλησαν κοντά στο στόμιο ενός άλλου ποταμού, το όνομα του οποίου ήταν Σιτακός. Αλλά ούτε και εκεί αγκυροβόλησαν εύκολα και γενικά όλος ο πλούς στα παράλια της Περσίας ήταν μέσα από αβαθή μέρη και από ρηχά και τεναγή. Εδώ βρήκαν πολύ στάρι συγκεντρωμένο ύστερα από διαταγή του βασιλιά για να το έχουν για την άνετη διατροφή τους. Έμειναν συνολικά 21 μέρες και αφού ανέλκυσαν στην ξηρά τα πλοία, επισκεύασαν όλα όσα είχαν πάθει φθορές και περιποιήθηκαν και τα υπόλοιπα. Αφού απέπλευσαν από εκεί, έφτασαν στην πόλη Ιεράτη, σε περιοχή που ήταν κατοικημένη. Ο πλούς κάλυψε 750 στάδια.
αγκυροβόλησαν σε μία διόρυγα που από τον ποταμό έμπαινε στη θάλασσα και που το όνομά της ήταν Ηράτεμη. Με την ανατολή του ηλίου παρέπλευσαν κοντά σε ένα χυμαρόδι ποταμό ονόματο Πάδαγρο, ενώ ολόκληρη η περιοχή ήταν Χερσόνησος. Εκεί υπήρχαν πολλοί κήποι και κάθε είδους καρποφόρα δέντρα. Το όνομα της περιοχής ήταν Μεσημβρία. Και αφού έφυγαν από την Μεσημβρία και έπλευσαν πάνω από 200 στάδια, αγκυροβόλησαν στην Ταόκη, κοντά στον ποταμό Γράνη. Προς τα πάνω απλωνόταν το βασίλειο των Περσών, σε απόσταση από τις εκβολές του ποταμού περίπου 200 στάδια. Κατά τον πλού αυτόν, ο νέαρχος γράφει ότι είδαν ένα κήτος που το είχε ξεβράσει η θάλασσα στη στεριά και που το πλησίασαν οι ναύτες και το μέτρησαν και είπαν ότι είχε μήκος 50 πύχης. Το δέρμα του ήταν φολιδωτό και τόσο χοντρό, που να πλησιάζει σχεδόν τον ένα πύχη. Επάνω του είχαν κολλήσει όστρακα και άλλα αντικείμενα και φύκια. Γράφει ακόμα επίσης ότι μπορούσε να δει κανένας γύρω από το κήτος και πολλά δελφίνια, τα οποία ήταν πολύ μεγαλύτερα από τα δελφίνια της Μεσογείου. Αφού απέπλευσαν από εκεί, έφτασαν στον χυμαρόδι ποταμό Ρόγονη με καλό λιμάνι, κάλυψαν απόσταση 200 στάδια και από εκεί έπλευσαν άλλα 400 στάδια και πλησίαζαν ένα νέο χυμαρόδι ποταμό, το όνομα του οποίου ήταν Βρίζανα. Εκεί αγκυροβόλησαν δύσκολα, γιατί ήταν ρηχά και βραχώδη τα μέρη και έβγαιναν πάνω από την θάλασσα σκόπελοι. Όταν σημειώθηκε παλήρια, τότε αγκυροβόλησαν. Όταν όμως αποτραβήχτηκαν τα νερά, τα πλοία κόλλησαν στην ξηρά και όταν ξαναεμφανίστηκε το παλιροϊκό κύμα, τότε έπλευσαν και πάλι και αγκυροβόλησαν κοντά στον ποταμό. Το όνομα του ποταμού ήταν Άρωσης, που όπως γράφει ο νέαρχος, αυτός ο ποταμός ήταν ο μεγαλύτερος από όσους ποταμούς της περιοχής σε αυτήν την διαδρομή του χύνονταν στη Μεγάλη Θάλασσα. Μέχρι εδώ κατοικούν Πέρσες. Και από εδώ και πάνω Σούσιοι. Πάνω από τους Σούσιους κατοικεί ένα άλλο έθνος, ανεξάρτητο, το οποίο ονομάζεται Ούξιο και είχε κατοίκους τους Ούξιους. Και για αυτούς έχω γράψει ένα άλλο έργο μου, ότι ήταν ληστές. Το συνολικό μήκος του παράπλου της χώρας των Περσών ήταν 4.400 στάδια. Λεγόταν ότι η χώρα των Περσών ήταν χωρισμένη σε τρεις περιοχές ανάλογα με το κλίμα. Αυτό που απλωνόταν προς την Ερυθρά θάλασσα ήταν αμμουδερό και άγωνο λόγω της υπερβολικής ζέστης. Από εκεί προς τα βόρεια είχε εύκρατο κλίμα και η περιοχή είχε χορτάρι και λιβάδια με νερά και πολλά αμπέλια και άλλα καρποφόρα δέντρα εκτός από τα λεόνδεντρα. Υπήρχαν οργανωμένοι κάθε είδους κήποι και κυλούσαν τα νερά τους, καθαροί ποταμοί, υπήρχαν και λίμνες και πτηνά που συχνάζαν να ζουν μέσα στα ποτάμια και στις λίμνες και ήταν κατάλληλη η περιοχή για άλογα και έβοσκαν και ένα κάρο άλλα ζώα και είχε πολλά δάση και πολλά θυράματα. Η περιοχή ακόμα βορειότερα ήταν ψυχρή και με πολλά χιόνια, ώστε ο νέαρχος γράφει ότι κάποιοι πρέσβεις από τον Εύξηνο Πόντο μετά από πορεία μικρή συνάντησαν τον Αλέξανδρο που διέσχιζε την Περσική χώρα και απόρρισε ο Αλέξανδρος και του είπαν πόσο κοντά ήταν ο Εύξηνος Πόντος. Ότι οι Ούξιοι ήσαν γείτονες με τους Σουσίους το ανέφερα, όμως και ότι πέρα στη συνέχεια των Περσών κατοικούν οι Μάδαροι, ληστές και αυτοί, και γειτονικά με τους Μίδους, οι Κοσέοι.
Όλα αυτά τα έθνη τα υπόταξε ο Αλέξανδρος αφού επιτέθηκε εναντίον τους τον χειμώνα, όταν θεωρούσαν ότι η περιοχή τους ήταν αδιάβατη. Έκτισε λοιπόν εκεί και πόλεις για να μην ζουν ως νομάδες, αλλά για να γίνουν γεωργοί και τεχνίδες και να έχουν πράγματα να τα υπερασπιστούν, αποφεύγοντας να προκαλούν μεταξύ τους δεινά. Από εδώ, ο στρατός παρέκαμψε την χώρα των Σουσίων. Ο νέαρχος γράφει ότι αυτά δεν μπορεί να τα περιγράψει με όμοια ακρίβεια, εκτός από τους κόλπους και το μήκος του πλού, γιατί η περιοχή ήταν γεμάτη τενάγι και με απόκρημνα ακροτήρια που οδηγούσαν μέσα στη θάλασσα και με μέρη δύσκολα για να αγκυροβοληθούν. Το περισσότερο διάστημα λοιπόν αυτοί το κάλυψαν στην επιστροφή πλέοντας τα ανοιχτά της θάλασσας. Απέπλευσαν λοιπόν και από τις εκβολές του ποταμού όπου είχαν αγκυροβολήσει κοντά στα σύνορα της Περσίας και πήραν νερό για 5 μέρες. Γιατί αυτοί που τους οδηγούσαν έλεγαν ότι δεν υπάρχει εκεί νερό. Αφού προχώρησαν 500 στάδια, αγκυροβόλησαν στο στόμιο μιας λίμνης γεμάτης με ψάρια, που το όνομά της ήτανε Κατάδερβη. Μπροστά της υπήρχαν νησάκια. Το όνομα του νησιού ήτανε Μαργάστανα. Από εκεί απέφλησαν πρωί και προχωρούσαν στα, νησιά, στα ριχά με τα πλοία ένα-ένα στη σειρά, γιατί τα ριχά ήταν σημαδεμένα με πασάλους μπηγμένα δεξιά και αριστερά, ακριβώς έτσι όπως κάνουν σημαδούρες για όσους πλέουν στον ισθμό ανάμεσα στη Λευκάδα και στην Ακαρνανία, για να μην ξοκύλουν τα πλοία τους στα ριχά. Αλλά τα αμμώδη ριχά της Λευκάδας επιτρέπουν γρήγορα την αποκόλληση των πλοίων που ξοκύλουν. Εκεί όμως υπάρχει ένα παχύ στρώμα λάσπης από τις δύο πλευρές και όποιον διαπλέει το στενό, ώστε δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να ξεκολλήσουν αυτοί που ξοκύλουν, γιατί ούτε ανάφεραν κανένα αποτέλεσμα τα ξύλινα κοντάρια που τα βύθιζαν στη θάλασσα και για την αποκόλληση ούτε μπορούσαν οι ναύτες να κατέβουν και να σπρώξουν τα πλοία από το μέρος που ήταν εφικτός ο πλούς, γιατί βυθίζονταν στη λάσπη μέχρι το στήθος τους και έτσι λοιπόν αφού διέπλεαν με δυσκολία το στενό για περίπου 600 στάδια με τα πλοία το ένα πίσω από το άλλο στη σειρά, αγκυροβόλησαν. Έπειτα θυμήθηκαν ότι έπρεπε και να φάνε. Τη νύχτα έπλευσαν στα ανοιχτά και την ημέρα που ξημέρωσε μέχρι το Σούρπο κάλυψαν 900 στάδια και αγκυροβόλησαν στο στόμιο του Εφράτη κοντά σε μία κομμόπολη της Βαβυλωνίας ονόματι Δυρίδωτη, όπου οι έμποροι συγκέντρωναν λιβάνι από την γύρω περιοχή και όσα άλλα θυμιάματα παράγει η χώρα των Αράβων. Ο νέαρχος γράφει ότι από το στόμιο του Εφράτη μέχρι την Βαβυλώνα η απόσταση είναι 3.300 στάδια. Εκεί μαθαίνουμε ότι ο Αλέξανδρος κατευθυνόταν προς τα Σούσα. Από εκεί έπλεαν και αυτοί προς τα πίσω, ώστε διαπλέοντας τον Πασιτίγρη ποταμό να ενωθούν με τον Αλέξανδρο. Κατά τον Πλού είχαν στα αριστερά τους την χώρα των Σουσίων και διέπλευσαν μία λίμνη στην οποία χύνεται ο Τίγρης ποταμός, που ρέοντας από την χώρα των Αρμενίων κοντά στην πόλη Νίνο, σε μία πολύ παλιά εποχή ήταν μεγάλη και πλούσια, περιχαρακώνει την χώρα ανάμεσα σε αυτόν και τον Εφράτη ποταμό, η οποία ονομάζεται για αυτόν τον λόγο Μεσοποταμία. Από την λίμνη μέχρι τον ποταμό η απόσταση είναι 600 στάδια, όπου υπάρχει και κομμόπολη της Σουσίας με το όνομα Άγινη. Αυτή απέχει από τα Σούσια, από τα Σούσα 500 στάδια. Το μήκος του παράπλου της χώρας των Σουσίων μέχρι το στόμιο του Πασιτίγρη ποταμού είναι περίπου 2.000 στάδια. Από εκεί έπλευσαν προς τα επάνω μέρη του και αφού πέρασαν τον Πασιτίγρη από την περιοχή που ήταν κατοικούμενη και πλούσια, κάλυψαν περίπου 150 στάδια, αγκυροβόλησαν,
περιμένοντας αυτούς που είχε στείλει ο νέαρχος για να διαπιστώσουν πού βρισκόταν ο Αλέξανδρος. Ο ίδιος ο νέαρχος προσέφερε θυσίες στους θεούς που τον είχαν διασώσει και οργάνωσε αγώνες για όλη την ναυτική στρατιά και έτσι καλοπερνούσαν όλοι μαζί. Και όταν ανακοινώθηκε ότι ο Αλέξανδρος πλησίαζε, αμέσως μετά τον πλούστο ποτάμι προς τα επάνω, αγκυροβόλησαν κοντά σε μία πλωτή γέφυρα, πάνω από την οποία θα περνούσαν τα στρατεύματα του Αλεξάνδρου προς τα Σούσα. Εκεί ενώθηκαν οι στρατοί και προσφέρθηκαν θυσίες από τον Αλέξανδρο για τη σωτηρία των πλοίων και των αυτών και οργανώθηκαν και αγώνες. Και από όπου έβλεπαν τον νέαρχο οι στρατιώτες, τον έρεναν με άνθη και του έβαζαν στεφάνια. Εκεί στεφανώθηκαν από τον Αλέξανδρο με χρυσό στεφάνι ο νέαρχος και ο Λεωνάτος, ο νέαρχος για τη σωτηρία του ναυτικού και ο Λεωνάτος για την νίκη εναντίον των ορειτών και των βαρβάρων που κατοικούσαν γειτονικά σε αυτούς. Έτσι, λοιπόν, διασώθηκε το ναυτικό στράτευμα του Αλεξάνδρου που είχε ξεκινήσει από τις εκβολές του Ινδού ποταμού. Τα μέρη δεξιά της Ερυθράς θάλασσας, πάνω από την Βαβυλώνα, είναι στην μεγαλύτερη έκταση η Αραβία. Και ένα μέρος φτάνει μέχρι την θάλασσα, στην Φινίκη και στην Παλαιστινιακή Συρία. Και προς την πλευρά της Δύσης του Ηλίου μέχρι την Μεσόγειο συνορεύουν με την Αραβία οι Αιγύπτιοι. Και καθώς στην Αίγυπτο σχηματιζόταν κόλπος από την μεγάλη Ερυθρά θάλασσα, φανέρωνε ότι λόγω της εισρωής εκεί της Ερυθράς θάλασσας θα ήταν δυνατόν ο περίπλους από την Βαβυλώνα σε αυτόν τον κόλπο που εισχωρούσε στην Αίγυπτο να γίνει με αρκετά εύκολο τρόπο. Αλλά κανείς ποτέ από τους ανθρώπους δεν έκανε αυτή την θαλάσσια διαδρομή λόγω του καύσωνα και της ερήμου, εκτός από κάποιους που περνούσαν από το πέλαγος. Εκείνοι όμως που σώθηκαν από την στρατιά του Καμβύση στην διαδρομή από την Αίγυπτο προς τα Σούσα και εκείνοι που στάλθηκαν από τον Πτολεμαίο του Λάγου προς το Σέλευκο του Νικάτορα στην Βαβυλώνα πέρασαν μέσα από κάποιο ισθμό μέσα από την χώρα της Αραβίας και κάλυψαν σε 8 συνολικά μέρες μία περιοχή άνυδρη και ερημική, προχωρώντας βιαστικά πάνω σε καμήλες, μεταφέροντας νερό πάνω στις καμήλες και πορευόμενοι τη νύχτα, γιατί ήταν αδύνατο να βαδίσουν την μέρα στην Ήπεθρο λόγω της υπερβολικής ζέστης. Τόσο πολύ ήταν απίθανο να κατοικούνται αυτά τα μέρη εκείνης της περιοχής που περιγράψαμε, ότι ένας ισθμός από τον Αράβιο κόλπο φτάνει στην Ερυθρά θάλασσα, αφού και τα βορειότερα μέρη είναι ερημικά και γεμάτα άμμο. Έτσι λοιπόν, αυτοί που ξεκίνησαν από τον Αραβικό κόλπο που εκτείνονταν προς την Αίγυπτο, αφού κάλυψαν το μεγαλύτερο μέρος της Αραβίας για να φτάσουν στα Σούσα και στην Περσική θάλασσα και αφού διέπλευσαν τόσο τμήμα της Αραβίας όσο τους επαρκούσε και το νερό που είχαν βάλει στα πλοία, έπειτα γύρισαν πίσω. Και αυτοί που τους έστειλε ο Αλέξανδρος από την Βαβυλώνα για να διαπλέψουν το μεγαλύτερο μέρος στα δεξιά της Ερυθράς θάλασσας για να ερευνήσουν την εκεί περιοχή, αυτοί συνάντησαν βέβαια κάποια νησιά κατά τον παράπλου και πλησίασαν κάπου και τις ακτές της Αραβίας, αλλά το ακροτήριο που ο νέαρχος γράφει ότι είδαν να εξέχει απέναντι από την Καρμανία κανείς δεν μπόρεσε να περάσει και να κατευθυνθεί προς το άλλο μέρος. Και πιστεύω ότι αν υπήρχε η δυνατότητα να πλέψει κάποιος ή να βαδίσει σε αυτά τα μέρη, θα είχε διευκρινιστεί από την πολυπραγμοσύνη του Αλεξάνδρου, αν πράγματι ήταν δυνατός ο πλούς προς τα εκείνα τα μέρη ή η δυνατότητα να διαβεί κάποιος. Ο Άνωνας από την Λιβύη, ξεκινώντας από την Καρχιδόνα, έπλευσε στην έξω θάλασσα πέρα από τις Ηράκλειες στήλες, έχοντας στα αριστερά του την Λιβύη και έπλευσε ανατολικά επί 35 μέρες. Όταν όμως στράφηκε προς τα νότια, αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες και λόγω έλλειψης νερού και του αφόρητου καύσωνα και λόγω θερμών ποταμών που χύνονταν στη θάλασσα. Η Κυρήνη της Λιβύης, πόλη κτισμένη στα πιο ερημικά μέρη, έχει βλάστηση και πολλά νερά και είναι πλούσια σε κάθε είδους καρπούς και ζώα μέχρι τα μέρη που φυτρώνει το σύλφιο. Πάνω όμως από τα μέρη που φυτρώνει το σύλφιο, τα πάντα είναι ερημικά και αμμώδη.
Αυτό το έργο έχει γραφτεί από εμένα, αναφερόμενο και αυτό στον Αλέξανδρο του Φιλίππου, τον Μακεδόνα. Εδώ να σας θυμίσω ότι το Σύλφιο είναι ένα βότανο το οποίο το χρησιμοποιούσαν και ήταν πολύ γνωστό όλες εκείνες τις εποχές και ήταν πάρα πολύ πολύτιμο. Στα μέρη αυτά της Λιβύης που αναφέρει ο Αριανός διαστόματος, μάλλον της γραφής του ημερολογίου του Νεάρχου, είχαμε ξανακάνει μία εκπομπή και σας είχα αναφέρει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό βότανο. Κάποια στιγμή το κατέστρεψαν οι Ρωμαίοι, ότι συγγενικά του φυτά συνεχίζουν και βρίσκονται ακόμα διάσπαρτα σε μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη έκταση, αλλά δεν είναι αυτής της ίδιας και τόσο τόσο πολύ καλής ποιότητας όπως ήταν αυτό που υπήρχε στην Λιβύη, αλλά εκτείνεται και υπάρχει στην περιοχή και στον ελληνικό χώρο και στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν, φτάνει μέχρι και την Ινδία. Και ότι το εμπορεύονται διότι έχουν πάρα πολύ καλούς πελάτες που το χρησιμοποιούν προφανώς μέχρι και σήμερα στην Ινδία. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η περιγραφή που έχει κάνει ο Νέαρχος για τον περίπλου της Ινδικής, αφού έχει κατέβει τον Ινδό ποταμό και έχοντας διασχίσει παράλια όλη την ακτογραμμή αυτή που τον έφτασε μέχρι την περιοχή της Βαβυλώνας και συνέχισε με την κατεύθυνση προς τα Σούσα, αφού είχε μπει μέσα στον ποταμό. Ο Νέαρχος ήταν ναύαρχος του Μεγάλου Αλεξάνδρου από την Αμφίπολη της Μακεδονίας και με καταγωγή της γενιάς του από την Κρήτη. Ο ίδιος ήταν παιδικός φίλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και εκδιώχθηκε από την αυλή του Φιλίππου στις εκαθαρίσεις του, όταν θεωρήθηκαν αρκετοί φίλοι του Αλεξάνδρου υπεύθυνοι για τα παντρολογήματα της κόρης του δυνάστη της Καρίας, Πυξόδαρου. Ήτανε από τους ηγέτες στις ναυτικές δυνάμεις κατά τον περίπλου του Ινδικού ωκεανού και του Περσικού κόλπου, οδηγώντας με πολύ μεγάλη επιτυχία το στόλο μέχρι και τις εκβολές του Εφράτη, από το φθινόπωρο του 325 μέχρι την άνοιξη του 324 π.Χ. Σε μία από τις πλέον παράτολμες αποστολές εξερευνητικού χαρακτήρα και στα πλαίσια των επίγονων του Μεγάλου Αλεξάνδρου γίνεται διοικητής της ατραπίας της Λυκίας και Παμφιλίας και το 315 π.Χ. συγκροτεί πανίσχυρο στόλο με 240 τριήρης στην Φινίκη για λογαριασμό του Αντίγονου. Έγραψε ένα έργο με τίτλο «Τα αμφί το παράπλο», περιγράφοντας τις εμπειρίες του από τον περίπλου, σπουδαία πηγή για την Ινδική του Αριανού, τα γεωγραφικά του Στράβωνα και άλλους μεταγενέστερους συγγραφείς. Αυτά είχα να σας πω για τον
νέαρχο και για το τόλμημα που έκανε μαζί με όλους όσους ακολουθούσαν τον Μέγα Αλέξανδρο στην εκστρατεία αυτή που έκανε, και μέσα σε αυτόν τον λίγο χρόνο που έχουμε ακόμα μου δίνεται η ευκαιρία να απλωθώ λίγο στο θέμα αυτό και να σας πω ότι η ιστορία μας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, δίνει πάρα πολλές και μεγάλες πτυχές οι οποίες έχουν ένα τεράστιο ενδιαφέρον προσέλκυσης και ανοιχτό προς διερεύνηση, γιατί όπως είναι γνωστό η υπόθεση του Μεγάλου Αλεξάνδρου συνεχίζει έως και στις μέρες μας να παραμένει ένα τεράστιο μεγάλο μυστήριο για ολόκληρο τον κόσμο που έχει ζήσει από την εποχή που εκείνος χάνεται από τη ζωή μέχρι και σήμερα, και να δούμε και μέχρι πότε ακόμα περιμένουμε να αποκαλυφθεί το μεγάλο γεγονός και να δούμε πού πραγματικά βρίσκεται το ταρυχευμένο σώμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή βρίσκεται ο χώρος όπου πραγματικά ετάφει τελικά, με τα όσα άλλα λέγονται. Και πάντοτε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όποτε δίνεται η ευκαιρία στον κάθε έναν από εμάς να παρακολουθεί πτυχές αυτής της ιστορίας, την οποία δεν τη διδασκόμαστε όχι μόνο εμείς στα σχολεία που παίρνουμε αυτές τις γενικές ιστορικές πληροφορίες μέσα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης που έχουμε όλοι μας, αλλά ακόμα και σε αυτούς που όταν περνάνε στις πανεπιστημιακές σχολές που είναι σχετικές με την ιστορική επιστήμη, δεν έχουν ασχοληθεί τόσο πολύ στην μακεδονική ιστορία. Το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα, το ότι είναι άξιον απορίας το πως η μακεδονική ιστορία δεν περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη εικόνα στην ύλη της διδαχής της προς τους φοιτητές, ακόμα και των πανεπιστημίων που βρίσκονται στην ίδια τη Μακεδονία. Μου δόθηκε η ευκαιρία και την προηγούμενη Πέμπτη πήγα και παρακολούθησα μία συζήτηση, μία κουβέντα, μία παρουσίαση αρχικά της κυρίας Σουβαλτζή, η οποία ως γνωστόν είναι αυτή η οποία ανέσκαψε τον αρχαιολογικό χώρο στην όαση και έρημο της Σίουα ή Σίβα, όπου βρίσκεται εκεί το ιερό του Άμωνος Διός, όπου είναι το ιερό στο οποίο έφτασε ο Μέγας Αλέξανδρος για να πάρει τον πρώτο χρησμό, ρωτώντας ο ίδιος τίνος γιος είναι, και όπου οι ιερείς τον υποδέχτηκαν ως γιο του ιδίου του Άμωνα Δία, που λατρευότανε εκεί και το θεώρησε πάρα πολύ καλό και σπουδαίο ιονό, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει από εκείνο το σημείο την εκστρατεία του. Η κυρία Σουβαλτζή μας είπε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Είναι πολύ ενδιαφέρον να μπορεί να συζητάει κάποιος μαζί της και να έχει τις δικές της προσωπικές απόψεις και αντιλήψεις
επί του θέματος, όπως επίσης να μιλάει για όσα από αυτά θεωρεί ότι μπορεί να μιλάει και να λέει ανοιχτά και άνετα, χωρίς να περιπλέκει τα πράγματα μέσα σε δυσκολίες που είναι αυτές που τις έχουν αφήσει μια κακή ανάμνηση σε σχέση με το πώς τις ανέκοψαν όλη αυτή την πορεία της ανασκαφής. Αλλά μπορώ να σας πω όμως ότι είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσω από έναν άνθρωπο ο οποίος βρέθηκε εκεί σε χώρους όπου υπάρχουν σαφείς αναφορές και από τα ευρήματα τα οποία ήδη αναφέρθηκε αποδείξεις, όχι απλώς ενδείξεις, ότι ναι, εκεί ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος, πέρασε από εκεί ο Μέγας Αλέξανδρος, δεν έφτασε να αποκαλυφθεί ότι είναι ο τάφος του εκεί στην πράξη, ότι είναι ο ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος εκεί ακόμα έως σήμερα μέσα. Αυτό όμως το οποίο μας είπε είναι ότι έχει βρεθεί ένας βασικός κεντρικός νεκρικός θάλαμος, ο οποίος είναι κλειστός και θεωρεί ότι είναι ασύλλητος. Μας είπε το εξής καταπληκτικό, ότι για την εποχή εκείνη, η πρώτη φορά που πήγε στην περιοχή ήταν το 1985, αν θυμάμαι καλά, ας με συγχωρεί αν έχω κάνει λάθος και είναι λίγο νωρίτερα, αλλά το χρονικό διάστημα αυτό μέσα στη δεκαετία του 90 που έκανε την ανασκαφή, για εκείνη την εποχή μας είπε η ίδια ότι είχε την δυνατότητα να εξερευνήσει με τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά μέσα της εποχής που της παρεσχέθηκαν από τους Καναδούς, οι ίδιοι ενδιαφέρθηκαν να τις τα παράσχουν αυτά, μηχανήματα τα οποία χρησιμοποίησαν για να κάνουν αυτές τις γνωστές διασκοπήσεις που έγιναν και πρόσφατα στον λόφο Καστά της Αμφίπολης, και μας είπε ότι ο χώρος ο οποίος βρίσκεται εκεί είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο ταφικό μνημείο, ότι είναι περίπου 500 τόσα τετραγωνικά μέτρα έκτασης, ότι υπάρχει ένας διάδρομος κατά τα μακεδονικά πρότυπα, ο οποίος οδηγεί με κατεύθυνση προς τον κεντρικό θάλαμο, ο οποίος είναι κλειστός και πιστεύει ότι είναι ασύλλητος ως σφραγισμένος, κάπου γύρω στα 53 μέτρα μήκος και κάπου γύρω στα 8 μέτρα ύψος, δεν θυμάμαι το πλάτος του, μας είπε ότι βρήκε επιγραφές τις οποίες φαίνεται ότι τις υπογράφει ο ίδιος ο Πτολεμαίος, ότι εγώ αυτό έπραξα που μου ζήτησε ο ίδιος. Επίσης θα μπορούσα να σας πω ότι ένα πολύ πολύ σημαντικό γεγονός είναι ότι μέχρι το 1821, όπως μας είπε η κυρία Σουβαλτζή, την οποία να σας πω ότι ζήτησα να έρθει και να μας μιλήσει για την ανασκαφή αυτή, και αν δέχεται να το κάνει αυτό, και μου απάντησε πως δέχεται, οπότε κάποια στιγμή θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να την έχουμε κοντά μας και να κάνουμε μια εκπομπή μαζί, να μας μιλήσει για το ανασκαφικό της έργο εκεί. Και μας είπε και πολλά άλλα ενδιαφέροντα, ότι οι κάτοικοι της όασης της Σίουα δεν είναι Αφρικανοί, αλλά ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από την Ελλάδα και δει από την Κρήτη, ότι πέρασαν από την ελληνική περιοχή εκεί και έως σήμερα
κρατάν αυτήν την γενιά των πρώτων ερχόμενων εκεί, όπου αφότου ήδη πήγε και θαύτηκε εκεί ύστερα από δική του προσωπική επιθυμία ο Μέγας Αλέξανδρος, είχε μείνει ένας πολύ πολύ μεγάλος αριθμός στρατιωτών για να φυλάει τον τόπο, ότι περνάνε ένα σημείο ενημέρωσης από γενιά σε γενιά οι προηγούμενοι στους επόμενους, όπου τους δίνεται το στίγμα τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουν, για ποιο λόγο βρίσκονται εκεί και πώς πρέπει να μην αποχωρήσουν από εκεί και να έχουν μία απόσταση. Είναι σαφές, λέει, ότι υπάρχει μία απόσταση από τους ντόπιους Βεδουίνους, τους οποίους ναι μεν συναλλάσσονται, αλλά εκ του μακρόθεν και χωρίς πολύ πολύ να ανακατεύονται, και βλέπει κανένας ένα διαχωρισμό συμπεριφοράς για το ότι προφανώς αυτοί έχουν αυτή την στάση και αυτόν τον τρόπο ζωής, γνωρίζοντας ότι ο στόχος τους, ο ρόλος τους και η αιτία ύπαρξής τους εκεί είναι αυτή ακριβώς η εντολή που πρωτοέλαβαν οι αρχικοί εγκατεστημένοι για την φύλαξη του σώματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ότι αυτό το βεβαίωνε το 1920 ακόμα και ο Άγγλος διοικητής της περιοχής που υπήρχε εκεί, ότι σαφώς έχουν μία διαφορετική προέλευση, ότι δεν μοιάζουν με τους Βορειοαφρικανούς, ότι όταν θέλουν να συνεννοηθούν μεταξύ τους μιλούν μία άλλη γλώσσα, τις οποίες έχουν χάσει τα ίχνη της γραφής, αλλά έχουν διατηρήσει τη γλώσσα ηχητικά. Και επίσης αυτοί εξισλαμίστηκαν το 1821 βιαίως. Μέχρι τότε ακολουθούσαν τα δικά τους δεδομένα, τα οποία δείχνουν παγανιστικές τελετές που αφορούν περισσότερο την αρχαία Ελλάδα και δεν έχουν καμία άλλη σχέση με κανέναν άλλον. Επίσης μας είπε ότι θέλει να πιστεύει ότι ο χώρος αυτός θα συνεχίσει να είναι ασφαλής κάτω από την καλή τύχη να μην φτάσουν οι κρατούντες του Ισλαμικού κράτους που έχουν αναπτυχθεί εκεί και που έχουν φτάσει και έχουν καταλάβει και τις περιοχές του Τομπρούκ και άλλες μια περιοχές που έχουν μια απόσταση από την έρημο της Σίουα περίπου μόλις γύρω στα 70 χιλιόμετρα, ότι προς το παρόν δεν ασχολείται κανένας άλλος μαζί τους, διότι και αυτοί δεν ασχολούνται με κανέναν άλλον και δεν ανακατεύονται σε θέματα τα οποία γύρονται στους γύρω πληθυσμούς. Οπότε κατά κάποιο τρόπο τους έχουν αφήσει στην ησυχία τους. Και παράλληλα είχαμε και την ευκαιρία να ζήσουμε αυτή την συζήτηση που μας έκανε και μας παρουσίασε όλα όσα μας παρουσίασε με ένα μουσικό συγκρότημα στο οποίο συμμετέχει μέσα και ένας πολύ καλός φίλος και συνάδελφος ρεφλεξολόγος και συγγραφέας βιβλίων και θεμάτων ρεφλεξολογικών, ο Γρηγόρης ο Δρακόπουλος, μαζί με άλλη μία τριάδα καλών φίλων μεταξύ τους, οι οποίοι έχουν αποτελέσει το συγκρότημα Εύελδορ, όπου παίζουν σε πιστά αντίγραφα κατασκευής του κυρίου Μπρά μουσική ήχων προερχόμενων από την αρχαία Ελλάδα. Και ήταν όλα πάρα πολύ ενδιαφέροντα και πάρα πολύ σημαντικά. Όσοι συνδέεστε μαζί μου μέσω του Facebook, έχω ανεβάσει κάποια τμήματα αυτής της μουσικής που παίξανε οι ίδιοι εκεί,
Οπότε αν θέλετε μπορείτε να τα αναζητήσετε μέσα στα βίντεο και να τα ακούσετε και να δείτε. Αυτά είχα να σας πω λοιπόν για σήμερα. Εύχομαι να έχετε μια καλή συνέχεια και στη συνέχεια θα ακολουθήσει το πρόγραμμα κανονικά, οπότε μείνετε συντονισμένοι στο web radio nstv.gr/radiostring με την επόμενη εκπομπή που θα ξεκινήσει σε λίγο και εμείς θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Να είσαστε καλά και να έχετε ένα καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί και περιμένουμε να ξαναβρεθούμε την ερχόμενη Τρίτη. Καληνύχτα. Thank you.